και μακρά συνεργασία με όλους σας. Σε αυτήν λοιπόν την συγκυρία, όπου τα σημασιολογικά, τα μοντέλα με τα οποία οργανώνονται τα δεδομένα μέσα στο IDEM και στο ODISI, φαίνεται ότι αναδεικνύονται ως de facto μοντέλα για την συλλογή και διαχείριση δεδομένων υγείας σε όλη την Ευρώπη. Είναι χαρά να συζητήσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε και πώς μπορούμε να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας. Δεν θα ήθελα να πω παραπάνω. Παντελή, ευχαριστώ για την πρωτοβουλία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα ακούσω τα σχετικά που έχουν να μας πούν οι καλεσμένοι μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τη συμμετοχή. Είναι η πρώτη συνάντηση που διοργανώνουμε, είναι η πρώτη επαφή, η πρώτη επικοινωνία, προσπαθώντας να ανοίξουμε, να στήσουμε, μάλλον θα έλεγα, το οικοσύστημα. Σε διακόπτω, γιατί έχει ένα μήνυμα ο κ. Κουμπατσιάρης, σωστό. Ξαναβάλει, αν θες, το link, γιατί για όσους μπήκαν αργότερα δεν φαίνεται. Σωστά, σωστά. Για την e-list. Θα το ξαναβάλω. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη για τη διακοπή. Κανένα πρόβλημα, αν είναι δυνατόν. Η λογική της σημερινής εκδήλωσης, λοιπόν, είναι ότι αρχικά θα κάνω εγώ μια εισαγωγική παρουσίαση περίπου 20 λεπτά για το τι είναι το ODCGR, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν είναι ακριβώς εξοικειωμένος με την ορολογία και με το οικοσύστημα. Τι θα θέλαμε ιδηλιακά να πετύχουμε μέσω αυτού. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει ο κ. Κουταλάς Μάνος, ο οποίος είναι ο διευθυντής ιατρικού τμήματος της Janssen, θα μας εξηγήσει για σχετικές πρωτοβουλίες της Janssen και την προοπτική, όπως τη βλέπει, νομίζω, θα μας δώσει την οπτική της βιομηχανίας, ας πούμε, στη συζήτηση. Μετά θα πάρει το λόγο ο κύριος Κατεχάκης, που συντονίζει, που είναι έτσι στον πυρήνα του ενός καινούργιου έργου του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας Smart Health, στον οποίο είμαστε μαζί και μόλις ξεκίνησε. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας εξηγήσει την προοπτική, τη λογική του Smart Health και το πώς αυτό έχει και επικαλυπτόμενα κομμάτια και με το ODCGR, καθώς το ODCGR θα είναι μία από τις υπηρεσίες που έχουμε σκοπό να παρέξουμε μέσω του Smart Health. Και τέλος, θα υπάρχει για συζήτηση. Έχουμε ένα πολύ ωραίο σύνολο ανθρώπων που είναι άνθρωποι του χώρου. Ξέρουν πολύ καλά και τις δυσκολίες και τις ευκαιρίες που προσφέρει ο χώρος των δεδομένων πραγματικού κόσμου. Αναφέρω με τυχαία σειρά. Οφείλω να ομολογήσω, τώρα διαπιστώνω ότι δεν έβαλα ούτε καν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα. Η κυρία Φωτιάδου Ελπίδα, η οποία είναι προστιθάμενη υποδιεύθυνση ειδικών εφαρμογών της ΙΔΙΚΑ ΑΕ, δηλαδή της μεγαλύτερης πηγής δεδομένων πραγματικού κόσμου στη χώρα αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Κουμπατσιάρης Γιάννης είναι διευθυντής του ΙΠΤΙΛΕΚΕΤΑ, ενός πολύ σημαντικού Ινστιτούτου, πολύ, πολύ ενεργού και φοβερά επιτυχημένου σε έργα R&D και στον χώρο της ηλεκτρονικής υγείας, όχι μόνο σε αυτόν φυσικά. Ο κύριος Βότης Κώστας, που είναι ερευνητής στο ΙΠΤΙΛΕΚΕΤΑ και είναι άνθρωπος πάρα πολύ ενεργός στον χώρο της ηλεκτρονικής υγείας, μάλιστα εκπροσωπεί και τη χώρα σε διεθνή φόρα όπως το European Health Data Space, θα μας μιλήσει, θα μας πει και αυτός τη γνώμη του για τις δυσκολίες και για τις ευκαιρίες που προσφέρει ο χώρος. Η κυρία Μπηγάκη Μαρία είναι project manager του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, είναι συνεργάτητα χρόνια και είναι το Παπαγεωργείο είναι ένας από τους οργανισμούς που έχει ενστερνιστεί την όλη αυτή προσπάθεια και στο παρελθόν. Έχουμε μαζί συνεργαστεί αξιοποιώντας τέτοιου είδους διαδικασίες και το OMOPCDM, το Data Model του ODISI. Ο κύριος Τούλας Δημήτριος δυστυχώς δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας. Με ειδοποίησε χθες το απόγευμα λόγω μιας έκτακτης κατάστασης που δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Και τέλος πάντων, πιστεύω ότι φυσικά εκεί θα υπάρξει χώρος και για συζήτηση και από τους υπόλοιπους που πολύ χαίρομαι που βλέπω με την παρουσία του σήμερα, θα υπάρξει χώρος και για ερωτήσεις και για ελεύθερη συζήτηση. Να μην λέω πολλά παραπάνω. Ας ξεκινήσω να κάνω εγώ το εισαγωγικό κομμάτι. Το ODCGR, λοιπόν, είναι μία πρωτοβουλία, το ODISI είναι μία πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε
από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο στόχος της είναι να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε δεδομένα πραγματικού κόσμου, όπως αυτά αναφέρονται πολλές φορές, δηλαδή δεδομένα τα οποία συλλέγονται όχι για να εξυπηρετήσουν την έρευνα, αλλά συλλέγονται κατά την πραγματική κλινική πράξη ή κατά τις διαδικασίες της συνταγογράφησης ή κατά τις διαδικασίες της ασφάλισης. Αυτά τα δεδομένα έχουν πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα, έχουν πολύ μεγάλο όγκο, ας πούμε, αφορούν εκατομμύρια ασθενείς. Από την άλλη μεριά έχουν και διάφορες δυσκολίες, διάφορες ιδιαιτερότητες. Πολλές φορές δεν είναι καθαρά, πολλές φορές έχουν σφάλματα, έχουν κενά, γιατί ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται είναι να εξυπηρετήσουν την καθημερινή λειτουργία του αντίστοιχου οργανισμού, π.χ. τη λειτουργία ενός νοσοκομείου, και όχι φυσικά να εξυπηρετήσουν την έρευνα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι χρήσιμα για την έρευνα ή για τη χάραξη πολιτικών ή για τη βιομηχανία. Σημαίνει απλώς ότι αυτή η χρήση τους είναι η λεγόμενη δευτερογενής χρήση. Ενώ λοιπόν όλοι θα συμφωνούσαν ότι αυτά τα δεδομένα είναι πολύ χρήσιμα, το ODIS είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από την Αμερική και στοχεύει να δώσει κάποια τεχνικά εργαλεία για να ξεπεραστούν διάφορα προβλήματα στην αξιοποίηση αυτών των δεδομένων. Για παράδειγμα, ενώ όλοι συμφωνούν ότι αυτά τα δεδομένα είναι χρήσιμα, όλοι επίσης συμφωνούν ότι είναι πολύ δύσκολο να τα διαμοιραστούν για διάφορους λόγους, νομικούς, ηθικούς, διαχειριστικούς, τεχνικούς ακόμα, διαλειτουργικότητα κτλ. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή ξεκίνησε από την Αμερική, από το Columbia University. Εκεί πέρα πάνω στήθηκε η λογική του ότι πώς θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα του μη διαμοιρασμού των δεδομένων αυτών. Η ιδέα είναι λοιπόν ότι θα μπορούσε να στηθεί ένα κοινό μοντέλο δεδομένων, το οποίο θα λειτουργήσει σαν μοντέλο αναφοράς. Το μοντέλο δεδομένων αυτό ονομάζεται OMO Common Data Model. Το μοντέλο αυτό δεν είναι κάτι τεχνικώς εξεζητημένο, είναι ένα σχήμα βάσης δεδομένων, είναι ένα σύνολο από πίνακες και στήλες. Η μεγάλη του συνεισφορά είναι ότι λειτουργώντας ακριβώς ως μοντέλο αναφοράς, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι οι οργανισμοί οι οποίοι μετέχουν σε ένα δίκτυο που θα ήθελε να υποστηρίξει μια μελέτη, είτε αυτή η μελέτη ξεκινά από την βιομηχανία, είτε ξεκινά από έναν κανονιστικό οργανισμό, είτε ξεκινά από ένα φορέα δημόσιας υγείας, θα μπορούσαν, αν είχαν τα δεδομένα τους στο κοινό αυτό μοντέλο αναφοράς, το OMOPCDN, τότε θα μπορούσε κάποιος να κάνει ερωτήματα προς τα δεδομένα χωρίς να έχει καν πρόσβαση σε αυτά. Θα μπορούσε δηλαδή, γνωρίζοντας το μοντέλο αναφοράς, γνωρίζοντας το σχήμα της βάσης δεδομένων, να σχηματίσει το ερώτημά του είτε γράφοντας ένα προγραμματάκι, είτε γράφοντας ένα SQL query, είτε ένα Python script, είτε κάτι άλλο, να στείλει το ερώτημα στο νοσοκομείο, στην πηγή των δεδομένων, και όχι να πάρει τα δεδομένα. Άρα, στέλνουμε το ερώτημα. Η λογική είναι ότι ο PI, αυτός που χειρίζεται την έρευνα, ο primary investigator, συνήθως τον αποκαλούμε PI, σχηματίζει το ερώτημα, το στέλνει στις πηγές των δεδομένων, το ερώτημα εκτελείται εκεί, δεν αποκτά κανείς εξωτερικός πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, το ερώτημα απαντάται εκεί και τα αποτελέσματα, οι απαντήσεις είναι αυτές που επιστρέφουν στον άνθρωπο που έκανε το ερώτημα. Αυτό σημαίνει ότι αντί να ζητήσει κάποιος τα δεδομένα των ασθενών για να καταλάβει αν για παράδειγμα ένα φάρμακο έχει ανεπιθύμητες ενέργειες, τελικά κάνει μια ερώτηση και λέει πες μου πόσους ασθενείς έχεις με αυτό το φάρμακο και πόσοι από αυτούς πάθανε την ανεπιθύμητη ενέργεια. Αυτό όμως, το αποτέλεσμα, το aggregated result, το συνολικό στατιστικό μέγεθος, δεν είναι προσωπικό δεδομένο κανενός. Άρα, πολύ δύσκολα και δεν θα είχε πρόβλημα κανένα, πολύ δύσκολα θα μπορούσε ένας DPO, ένας Data Protection Officer, να πει ότι απαγορεύεται να το επικοινωνήσεις. Εφόσον λοιπόν ο οργανισμός θέλει να συμμετέχει σε ένα τέτοιο δίκτυο και έχει μετατρέψει τα δεδομένα του στο OMOPCDN, τότε διευκολύνεται πάρα πολύ η εκτέλεση μελετών χρησιμοποιώντας πολλές πηγές από πολλούς data providers, εκμεταλλευόμενοι λοιπόν και την ετερογένεια, ας πούμε, πιθανώς αυτή. Φυσικά, πάνω, έχοντας δεδομένο το data model, το οικοσύστημα του ODIS-E είναι μια μεγάλη κοινότητα η οποία έχει αναπτύξει και διάφορα εργαλεία και τεχνικά εργαλεία, δηλαδή λογισμικό, που υποστηρίζουν τις διαδικασίες της ανάλυσης και επίσης και πολλά μεθοδολογικά εργαλεία, γιατί και τα μεθοδολογικά ζητήματα δεν είναι λυμένα, ούτε οι στατιστικές μέθοδοι, οι μετρικές, ας πούμε, που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι ίδιες σε κάθε περίπτωση, ούτε είναι οι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιούνται σε άλλα δεδομένα, ακόμα και αν είναι για τον ίδιο σκοπό. Άρα υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά, υπάρχει πολύς χώρος και για έρευνα και για ανάπτυξη λογισμικού και για συνεισφορά σε τέτοιου είδους μελέτες.
με αποτέλεσμα γύρω από αυτό το κοινό μοντέλο δεδομένων να έχει αναπτυχθεί ένα πολύ μεγάλο οικοσύστημα. Ξεκινώντας λοιπόν από τις ΗΠΑ, εδώ είναι μια εικόνα του μοντέλου, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες να πω τώρα τι είναι ο κάθε πίνακας. Άλλωστε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν χρησιμοποιούνται καν όλοι οι πίνακες, γιατί δεν είναι όλες οι πηγές δεδομένων ίδιες. Για παράδειγμα, η ΔΙΚ, ας πούμε, για να το φέρω στην ελληνική πραγματικότητα, δεν έχει πολλές από τις έννοιες αυτές. Το σύστημα της συνταγογράφησης, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να έχει την έννοια, ξέρω εγώ, της επίσκεψης, ας πούμε, έτσι, γιατί δεν είναι νοσοκομείο. Αντίστοιχα, ένα νοσοκομείο θα μπορούσε να μην έχει δεδομένα συνταγογράφησης. Άρα, οι πίνακες αυτού του μοντέλου δεν καλύπτονται υποχρεωτικά από όλους, αλλά αποτελούν το σημείο αναφοράς όταν κάποιος σχηματίζει ένα ερώτημα. Τελικά, πάνω σε αυτή τη λογική, έχει στηθεί ένα μεγάλο οικοσύστημα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είναι ένα slide το οποίο δεν νομίζω ότι είναι αρκετά ενημερωμένο για να πω την αλήθεια, αλλά είναι το πιο ενημερωμένο που κατάφερα να βρω. Οι συνεργάτες δηλαδή, που συμμετέχουν σε όλο το δίκτυο δεν είναι μόνο 3.266, είναι αρκετοί παραπάνω, γιατί κάθε μέρα αυξάνονται. Παρ' όλα αυτά, δείχνει, νομίζω, η εικόνα αυτή αποτυπώνει ποιοτικά το ότι το οικοσύστημα αυτό έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν άλλες χώρες είναι πιο μπροστά, άλλες χώρες είναι πιο πίσω. Στην Ευρώπη γίνεται πάρα πολύ συστηματική δουλειά μέσω του Project Eden, όπως θα πω και στη συνέχεια, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες. Για παράδειγμα, η Κορέα, ας πούμε, είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη σε αυτό το κομμάτι. Το έχει υιοθετήσει αρκετά νωρίς. Αλλά και όχι μόνο, βλέπετε, από Αυστραλία, Ευρώπη, Αμερική, πολλοίς χώρους. Η όλη πρωτοβουλία αυτή λοιπόν του Όντιση ξεκίνησε γύρω στο 2013-2014. Εμείς ξεκινήσαμε να την παρακολουθούμε περίπου το 2016. Το 2018 έγινε το πρώτο Όντιση Europe Symposium στο Ρότερνταμ, τον Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά. Και τον Σεπτέμβριο του 2018 ξεκίνησε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ονομάζεται EDEN, EHDEN. Το EDEN είναι ένα IMI project, είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το στήριξε με ένα σημαντικό ποσό, περίπου 30 εκατομμύρια, με στόχο να αναπτύξει εργαλεία λογισμικού από τη μια μεριά, αλλά κυρίως να αναπτύξει την κοινότητα του OMOPCDM και του Odyssey στην Ευρώπη. Με αυτή τη λογική, είναι προφανές ότι οι άνθρωποι που υποστηρίζουν το Odyssey εμπλέκονται και στο EDEN. Επικεφαλής είναι το Erasmus University, είναι ο καθηγητής Πέτερ Ράινμπεκ. Το EDEN λοιπόν έχει στήσει ένα σύνολο εργαλείων, εκπαιδευτικών εργαλείων, έχει μαθήματα, online courses, πιστοποιεί οργανισμούς που θέλουν να τεκμηριώσουν την ικανότητά τους να μετατρέπουν, ας πούμε, δεδομένα σε αυτό το data model. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό πράγμα που έχει κάνει το EDEN είναι ότι φρόντισε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για παρόχους δεδομένων, ώστε αυτοί να υποστηριχθούν στη διαδικασία της μετατροπής τους. Επειδή λοιπόν το EDEN από πολύ νωρίς κατάλαβε ότι τα νοσοκομεία, που είναι ένας βασικός πυλώνας, είναι βασική πηγή τέτοιων δεδομένων. Πολλές φορές τα νοσοκομεία δεν έχουν το capacity, δεν έχουν τις τεχνικές ομάδες, δεν έχουν τους προγραμματιστές να μετατρέψουν τα δεδομένα τους από τη μορφή που τα έχει το πληροφοριακό του σύστημα σε OMOPCDM. Το EDEN λοιπόν οργάνωσε μια διαδικασία υποστήριξής τους, χρηματοδότησης της προσπάθειας μετατροπής των δεδομένων αυτών και μάλιστα πιστοποίησε, όπως προείπα, και τεχνικές εταιρείες, SMEs και οργανισμούς γενικώς, για να υποστηρίξουν τα νοσοκομεία λειτουργώντας ως υπεργολάβοι. Όταν λέω νοσοκομεία, δεν εννοώ μόνο τα νοσοκομεία, εννοώ και data providers γενικώς. Απλά τα νοσοκομεία τα φέρνω σαν παράδειγμα, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός τους. Έτσι. Στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, το EDEN έχει καταφέρει από το 2018 μέχρι και σήμερα να έχει εντάξει στο δίκτυο στην Ευρώπη 187 τέτοιους οργανισμούς μέσω της χρηματοδότησης που έχει δώσει. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έγιναν συνολικά 563 αιτήσεις και εγκρίθηκαν οι 187. Αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο 187 οργανισμοί συμμετέχουν στην Ευρώπη. Είναι και άλλοι οργανισμοί οι οποίοι συμμετείχαν από πριν ή συμμετέχουν από μόνοι τους, έχουν άλλου είδους χρηματοδότηση για να το κάνουν. 187 είναι αυτοί που χρηματοδοτήθηκαν από το EDEN. Εδώ πέρα θα βλέπετε μια κατανομή των χωρών στο πώς κατανεμήθηκαν αυτές οι αιτήσεις. Βλέπετε ότι χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία πήγαν εξαιρετικά καλά, κινητοποιήθηκαν από πολύ νωρίς, Ηνωμένο Βασίλειο κτλ.
Η Ελλάδα είναι κάπου στη μέση. Φυσικά αυτός ο πίνακας δεν δείχνει όλη την πραγματικότητα, γιατί βλέπουμε ότι χώρες όπως η Νορβηγία και η Δανία, ας πούμε, εμφανίζονται να είναι πολύ πίσω. Αυτό δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα στις χώρες αυτές, γιατί οι χώρες αυτές έχουν δεδομένα πραγματικού κόσμου οργανωμένα, συνταγμένα, συλλεγμένα εδώ και πολλές δεκαετίες. Έχουν μητρώα, έχουν τέτοια πράγματα. Απλώς οργανισμοί από αυτές τις χώρες δεν μπήκαν στη διαδικασία να ζητήσουν χρηματοδότηση από το ίντερνετ, έτσι, για να έχουμε την πλήρη εικόνα. Πολύ επίσης σημαντικό και πολύ θετικό που έγινε σε αυτά τα χρόνια μέσω του Eden Project είναι το ότι υπήρξε σημαντική κινητοποίηση στην υιοθέτηση του OMOP-CDM πέραν του ερευνητικού κομματιού. Πέραν δηλαδή του να μείνουμε στη διαδικασία ότι ορίζουμε ένα μοντέλο και οι βιοπληροφορικοί αναπτύσσουν λογισμικά πάνω σε αυτό το μοντέλο, οι data scientists κάνουν μεθοδολογικά εργαλεία ή κάνουν αναλύσεις και οι κάποιοι γιατροί που ενδιαφέρονται να κάνουν μελέτες παρατήρησης χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά. Πέραν λοιπόν του κομματιού της έρευνας που είναι πάρα πολύ σημαντικό, υπήρξε μια πολύ σοβαρή κινητοποίηση και συνεννόηση με ευρωπαϊκούς φορείς κεντρικά, ώστε αυτό το πράγμα να πάει λίγο παραπέρα, να μπει σε τροχιά στη σήματος υποδομών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι δεν ξεφεύγουμε από τη λογική του ότι τελείωσε το Eden, τελείωσε ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Πλέον το να υιοθετηθούν αυτά τα πράγματα σε επίπεδο υποδομών σημαίνει ότι θα είναι πιο βιώσιμα και πιο μακροπρόθεσμα και ότι σημαίνει ότι τα ωφέλη τους έχουν αναγνωριστεί ευρέως. Και αυτό το πράγμα αφορά πλέον όχι μόνο το οικοσύστημα της έρευνας, αφορά πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και τη βιομηχανία και κανονιστικούς οργανισμούς και φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους. Εδώ λοιπόν δείχνω την ανακοίνωση όπου δείχνει ότι το Darwin είναι η υποδομή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Το Darwin είναι η υποδομή συλλογής και ανάλυσης δεδομένων πραγματικού κόσμου που θα υποστηρίξουν τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, δηλαδή διαδικασίες ασφάλειας φαρμάκων ή αξιολόγησης Health Technology Assessment, αξιολόγησης του impact των σκευασμάτων της βιομηχανίας κτλ. Η λογική λοιπόν του EMA είναι ότι μέχρι το 2025, το έχει ανακοινώσει επίσημα, θα πρέπει αυτού του είδους τα δεδομένα να ενταχθούν στις κανονιστικές του διαδικασίες και ακριβώς με τη λογική αυτή προχώρησε να στήσει την υποδομή Darwin. Το τονίζω ότι πλέον μιλάμε για υποδομή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και όχι για ερευνητικό πράγμα. Το Darwin έχει την προοπτική, το πλάνο του είναι ότι θα λειτουργήσει πλήρως μέχρι και το 2025. Αυτό είναι το πλάνο. Το πολύ ενδιαφέρον νέο είναι ότι ο επικεφαλής του συντονιστικού κέντρου του Darwin είναι ο συντονιστής του Eden Project. Και μάλιστα σε συζήτηση που είχαμε κιόλας αρκετά νωρίς, όταν τον είχα ρωτήσει αν θα χρησιμοποιηθεί το OMOP-CDM σαν data model και στον Darwin, μου είπε η απάντηση θα είναι σίγουρα ναι. Του λέω μήπως θα χρησιμοποιηθεί και κάποιο άλλο, μου λέει όχι, θα είναι μόνο αυτό, γιατί στην πραγματικότητα πρέπει να υπάρχει ένα μοντέλο στο οποίο να συμβαδίζουμε όλοι, γιατί αλλιώς να μην επικρατήσει χάος, να μην έχει ο καθένας το δικό του μοντέλο που τελικά θα πάει την όλη διαδικασία πιο πίσω. Εμείς τώρα σαν ODCGR, σαν ελληνικός κόμβος, σε συνεννόηση φυσικά με τους εταίρους στην Ευρώπη και στην Ολλανδία, αποφασίσαμε να πάρουμε την πρωτοβουλία να κινητοποιήσουμε το οικοσύστημα στην Ελλάδα, όχι μόνοι μας, με πολύ ενεργή, με πολύ θερμή θα έλεγα ανταπόκριση από τους ανθρώπους που επικοινωνήσαμε, πολλοί άνθρωποι είδαν θετικά την πρωτοβουλία, πολλοί προσπάθησαν και να μπουν και στο Eden, άλλοι να πάρουν χρηματοδότηση, άλλοι ξέρω από επικοινωνίες ότι προσπαθούν να δουν πώς θα εντάξουν αυτού του είδους τη λογική και στα εργαλεία, στις τεχνικές εταιρείες κτλ. Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει 5 πηγές οι οποίες είναι ενταγμένες στο OMOP-CDM ή είναι σε διαδικασία μετατροπής των δεδομένων τους. Ανέφερα το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ο πρώτος οργανισμός που μπήκε και προς τιμή του ήταν το νοσοκομείο της Καβάλας, μέσω του Βασίλη Τζεβελέκ, μέσω της Όρκο. Αλλά και είναι και άλλοι οργανισμοί και άλλες εταιρείες οι οποίες προσπαθούν. Δεν χρειάζεται τώρα να τα αναφέρω ένα προς ένα. Μέχρι στιγμής επίσης υπάρχουν 5 εταιρείες λοιπόν οι οποίες είναι πιστοποιημένες ως
ως, έχουν πιστοποιηθεί από το ίντερ για την ικανότητά τους να μετατρέψουν τέτοιου είδους δεδομένα από την, σε μορφή OMOP-CDM. Παράλληλα, είμαστε χαρούμενοι να πούμε ότι έχουμε ήδη τρέξει και ολοκληρώσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα, ένα ερευνητικό δημιουργό καινοτομό, το PV Clinical, σε συνεργασία κιόλας με το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το οποίο είναι και μία από τις πηγές που μετατρέπεται αυτή τη στιγμή, θα μετατραπεί τους επόμενους μήνες σε μορφή OMOP-CDM. Έχουμε ήδη τρέξει λοιπόν ένα ερευνητικό πρόγραμμα που εστίαζε στο OMOP-CDM και ελπίζουμε ότι το οικοσύστημα θα μεγαλώσει κι άλλο στην πορεία, και με την υποστήριξη της βιομηχανίας ή και μέσω άλλων πρωτοβουλειών, θα δούμε πώς έχουμε πολλά πράγματα στο μυαλό μας, γιατί το μεγάλο όραμα θα ήταν να στηθεί ένα τέτοιο οικοσύστημα, το οποίο εμείς θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε στα πλαίσια ενδεχομένως ερευνητικών προγραμμάτων, η βιομηχανία σε επίπεδο αξιολόγησης των προϊόντων της, να κάνει μελέτες παρατήρησης ή να συνοδεύσει την κλινική της έρευνα, και τα νοσοκομεία, οι data providers θα μπορούσαν φυσικά αυτά τα δεδομένα να τα αξιοποιήσουν και για εσωτερική τους χρήση, π.χ. για το quality assurance των διαδικασιών τους ή ακόμα και με εμπορικές προεκτάσεις. Λοιπόν, άρα σαν έτσι σκευραφώντας χοντρικά τα βήματα της λογικής της δικής μας, το πρώτο μας μέλημα είναι να δούμε πώς μπορούμε να επεκτείνουμε το οικοσύστημα. Αυτό το πράγμα είναι μια διαδικασία η οποία θα γίνει παράλληλα. Το δεύτερο βήμα, παράλληλα εξελίσσεται λοιπόν η επέκταση του οικοσυστήματος. Το δεύτερο βήμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ανεξελίσθητη η μετατροπή, όπως είπα, περίπου 5 πηγών δεδομένων στη μορφή OMOP-CDM, ώστε να στηθεί ένα πολυκεντρικό, να το πω έτσι, δίκτυο από τέτοιου είδους δεδομένα, στα οποία σε δεύτερο χρόνο, ας ελπίσουμε σε ένα χρόνο ή σε ενάμιση, θα αρχίσουμε να μπορούμε να συζητάμε για την πρώτη πολυκεντρική μελέτη πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, η οποία όμως πολυκεντρική μελέτη θα είναι καθαρά Ελλάδα, ώστε να δοκιμαστούμε, να δούμε τις δυσκολίες μας, να δούμε τα προβλήματα που πιθανόν έχουμε και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε πρωτόκολλα μελετών που θα αφορούν πλέον το δικό μας οικοσύστημα, που θα είναι πιο εξειδικευμένα, έχοντας την εμπειρία, προσπαθώντας να χτίσουμε και σχετικά εργαλεία. Φυσικά τα βήματα αυτά δεν θα είναι το ένα μετά το άλλο, το ξαναλέω, πολλά από αυτά θα εξελιχθούν παράλληλα. Ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να τα χρηματοδοτήσουμε μέσω διαφόρων σχημάτων, είτε ερευνητικών προγραμμάτων, είτε και σε συνεργασία με την βιομηχανία. Αυτή είναι η λογική, γιατί η χρηματοδότηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Όπως σας είπα ήδη, με χαρά θα θέλαμε να έχουμε επικοινωνία μαζί σας. Βλέπω ανθρώπους που δεν τους περίμενα κιόλας στη συζήτηση. Με χαρά βλέπω ότι υπάρχει προσέλευση. Θα ήθελα από εδώ και πέρα να αρχίσουμε να έχουμε πιο στενή επαφή, πιο στενή επικοινωνία. Θα το οργανώσουμε. Βλέπετε εδώ τους συνδέσμους για την ιστοσελίδα, για τον ελληνικό κόμβο, για τον ευρωπαϊκό κόμβο, όπως επίσης και για την mail list που έχουμε στήσει, τις οποίες το link έχω ήδη βγάλει στο Zoom chat και θα το ξαναβγάλω. Με χαρά, εννοείται ότι όποιος θέλει μπορεί να με επικοινωνήσει και με email, με χαρά να συζητήσουμε ό,τι θεωρείτε ότι μπορεί να είναι σχετικό. Εγώ θα σταματήσω κάπου εδώ. Νομίζω ότι πήγα αρκετά γρήγορα για να έχουμε και λίγο χρόνο για παραπάνω συζήτηση στη συνέχεια. Παρακαλώ, όποιος θέλει φυσικά μπορεί να ρωτήσει κάτι ή οτιδήποτε, αλλιώς μπορούμε να συνεχίσουμε με τον Μάνο τον Κουταλά από τη Γιάννησα. Σταματάω. Κάποια πράγματα, είχα κάποιες διακοπές στη σύνδεση και δεν άκουσα τις τελευταίες σου λέξεις, Παντελή μου. Έλεγα ότι όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει κάτι. Είδα τον Κώστα του που σήκωσε το χέρι του. Δεν ξέρω αν έγινε επίτηδες κατά λάθος, Κώστα. Όχι, έγινε προκειμένου να αναφέρω κάτι που είναι χθεσινό. Συμμετέχουμε σε δύο ακόμα IMI από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και το μεγαλύτερο από αυτά είναι στην αιματολογία, λέγεται Harmony, και είναι ένα IMI των 62 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί την εμβληματική δράση
της Ευρωπαϊκής Ιματολογικής Εταιρείας μαζί με τον FPL. Αυτό λοιπόν που μου έκανε εντύπωση είναι ότι χθες δεχτήκαμε μήνυμα που έλεγε ότι είμαστε στη διαδικασία μετατροπής όλων των δεδομένων στη βάση που έχει φτιάξει το Harmony για στην υιοθετώντας το μοντέλο OMOPCDM. Άρα, ό,τι ανέφερες, Παντελή, για de facto μοντέλο, φαίνεται ότι γίνεται πραγματικότητα σε πολλά διαφορετικά επίπεδα δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, εγώ δεν το γνώρισα το συγκεκριμένο πράγμα, αλλά είναι, νομίζω είναι πολύ ενθαρρυντικό. Και εγώ είμαι ακόμα πιο αισιόδοξος, γιατί νομίζω ότι τον τόνο θα τον δώσει ο EMA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, και το European Health Data Space, το οποίο είναι ο κανονισμός, έτσι, ο οποίος θα ορίσει και τα πρότυπα και το πώς θα γίνονται αυτές οι διαδικασίες. Το Darwin, ως γνωστόν, είναι ένα από τα βασικά κομμάτια του δεύτερου πυλώνα του European Health Data Space. Άρα είναι μία από τις βασικές υποδομές που θα δείξουν την υλοποίηση του European Health Data Space. Οπότε νομίζω ότι τον τόνο τον δίνει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού. Και φυσικά αυτό που είπες, Κώστα, είναι πολύ ενθαρρυντικό, εννοείται. Δείχνει ότι στην πράξη, ας πούμε, ο κόσμος το υιοθετεί. Αν κάποιος άλλος δεν έχει να σχολιάσει κάτι, μπορούμε νομίζω να περάσουμε στην παρουσίαση του κυρίου Κουταλά. Σταματάω εγώ να διαμοιράζομαι την οθόνη μου. Μάνο, μας ακούς? Ναι, σας ακούω. Προσπαθώ να ξεκινήσω λίγο την παρουσίαση και να κάνω share την οθόνη μου. Μόλις έκανα host. Ωραία. Ελπίζω να βλέπετε την παρουσίασή μου. Ναι, μια χαρά. Ωραία. Καταρχήν, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Για μας στη Γιάνσεν είναι πολύ σημαντικό να συνεισφέρουμε στην πράξη σε τέτοιες πρωτοβουλίες και θα καταλάβετε στη συνέχεια της παρουσίασής μου γιατί. Ακούσαμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας σου, Παντελή, και επιτρέψέ μου να σε λέω με το μικρό όνομα, γιατί πιστεύω ότι έτσι πρέπει να συνεργαζόμαστε και να έχουμε μία αμεσότητα σε ό,τι κάνουμε. Αλλά ακούσαμε πολλές φορές τη λέξη βιομηχανία. Νομίζω ότι η βιομηχανία μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη όλων αυτών των πρωτοβουλειών, αλλά θα ήθελα να βάλω στο τραπέζι, εκτός από τη βιομηχανία και το ρόλο της, το γιατί πρέπει να το κάνει αυτό η βιομηχανία και να δούμε λίγο και πώς οι ασθενείς στο τέλος της ημέρας θα ωφεληθούν. Δεν ξεχνάω ποτέ ότι ξεκίνησα σαν κλινικός γιατρός και βασικό σκοπός και βασικό όραμα είναι να ωφελήσουμε τον ασθενή από όλη αυτή τη διαδικασία και όχι απλά να φέρουμε καλύτερα εμπορικά αποτελέσματα. Έχοντας υπάρξει δε και στον εμπορικό οργανισμό και στην τοπική εταιρεία έχοντας την ευθύνη όλου του εμπορικού οργανισμού, μπορώ να σας πω ότι τα νούμερα, πολλές φορές ακούμε για νούμερα και εταιρείες και θα μιλήσω για νούμερα συνέχεια, δεν είναι απλά νούμερα, έχουν ασθενείς από πίσω που ωφελούνται περισσότερο ή λιγότερο από τα φάρμακά μας. Για να μην όμως μακρηγορώ, να μου δώσετε 2 λεπτά να σας πω 2 πράγματα για την Johnson & Johnson. Ελπίζω να βλέπετε το επόμενο slide, γιατί πολλές φορές εμείς τα αλλάζουμε, αλλά εσείς δεν βλέπετε. Τα βλέπουμε κανονικά, μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, η Johnson & Johnson είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε πριν από 136 χρόνια και ξεκίνησε στο καταναλωτικό κομμάτι. Αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μια εταιρεία που είναι ο μεγαλύτερος healthcare provider στον κόσμο, που έχει ένα κομμάτι καταναλωτικό, ένα κομμάτι φαρμάκων και ένα κομμάτι με ιατρικά εργαλεία και λύσεις γύρω από οτιδήποτε αφορά το healthcare. Οι 156.000 εργαζόμενοι εργάζονται σε αυτά τα 3 κομμάτια και ίσως πρόσφατα ακούσατε ότι τουλάχιστον το κομμάτι το καταναλωτικό θα αποσχιστεί
Και ο βασικός λόγος είναι ότι το μεγαλύτερο βάρος πλέον η εταιρεία την ενδιαφέρει να το δώσει στο φαρμακευτικό κομμάτι και στο κομμάτι του medical που το λέμε εμείς, που είναι όλα τα εργαλεία και όλες οι εφαρμογές στο κομμάτι της υγείας. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Υπάρχει μια πορεία ετών η οποία έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως και για το ότι έχει προσφέρει η εταιρεία, αλλά κυρίως έχει ένα πολύ έντονο research and development program και σε αυτό θα ήθελα να μείνω. Γι' αυτό έδειξα λίγο και το μέγεθος της εταιρείας και το πού στοχεύει. Από εκεί και πέρα όμως, εάν δεν υπάρχει R&D, δεν υπάρχει και μέλλον. Και το λέω πάρα πολύ ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 13.000 από τους εργαζόμενους μας που ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό το κομμάτι. Βλέπετε εδώ τα κέντρα τα οποία δραστηριοποιούνται σε όλο το κομμάτι του research and development. Είναι ανά τον κόσμο και είναι πολλά. Και το συνολικό ποσό το οποίο επενδύθηκε το 2021 ήταν 11,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ποσό, παρότι δεν έχω τα τελικά στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς, έχει αυξηθεί σημαντικά και έχει πλησιάσει τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Και δεν αφορά μόνο πρωτογενή έρευνα, αφορά όλο το κομμάτι που εμείς ονομάζουμε evidence generation. Σε αυτό το κομμάτι φυσικά και εντάσσονται και όλα τα δεδομένα πραγματικής ζωής. Να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή κλινικές δραστηριότητες γίνονται ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα, όμως σε 30 από τις χώρες υπάρχουν τοπικές δομές που προάγουν την έρευνα και ειδικότερα την κλινική έρευνα. Και να έρθω λίγο και στο ελληνικό κομμάτι. Μέσα σε αυτές τις 30 χώρες, ως πρότινος η Ελλάδα δεν ήταν. Στην πενταετία αναθεώρηση που κάνουμε, και επειδή καταλαβαίνετε σε ένα τόσο μεγάλο οργανισμό, υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός για το πού θα γίνει τι και ποιες θα είναι οι επενδύσεις, καταλήξαμε τώρα τον Ιανουάριο ότι θα υπάρχει μια μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα πάνω στο αντίστοιχο κομμάτι. Και μια επένδυση η οποία θα φέρει στη χώρα μας ένα R&D hub. Είναι η πρώτη φορά που το επικοινωνώ αυτό εκτός εταιρείας, είναι η αλήθεια. Είμαστε ακόμα στη φάση της προετοιμασίας και της διαμόρφωσης, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι σίγουρα δεν θα αφορά μόνο τις τυπικές κλινικές μελέτες φάσης 1, 2 και 3. Η συλλογή στοιχείων πραγματικής ζωής και οι τοπικές συνεργασίες θα είναι έντονα κάτω από το ενδιαφέρον μας και κάτω από την ανάπτυξή μας. Και φυσικά και κάτω από την χρηματοδότηση και την υποστήριξη. Μπορεί να δραστηριοποιούμαστε σε αυτές τις 6 περιοχές που αναφέρω εδώ πέρα, σε αυτά τις θεραπευτικές περιοχές, όμως όλο αυτό το κομμάτι και η τοπική συνεργασία για ανάπτυξη δεδομένων πραγματικής ζωής θα στοχεύσει σε αυτές τις θεραπευτικές περιοχές, αλλά πιθανότατα θα χρειαστεί να δούμε και γενικότερα ενδιαφέροντα πράγματα που μπορούν να προκύψουν από τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Γιατί μας ενδιαφέρει, πέρα από τις αμυγός κλινικές μελέτες, και όλο το κομμάτι των δεδομένων της πραγματικής ζωής. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστό ότι με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να εξασφαλίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Όχι μόνο για να καταλάβουμε την νόσο και την επιδημιολογία της, αλλά όπως ανέφερα, να δούμε ποιο είναι το πραγματικό impact στους ασθενείς. Είναι δεδομένα τα οποία όταν υπάρχουν μπορούν πολύ εύκολα να μας δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα. Είναι δεδομένα τα οποία συνήθως μας οδηγούν σε απαντήσεις με ένα πολύ πιο εύκολο, όσο και αν ακούγεται αυτό περίεργο με όλα αυτά που είδαμε πριν να προετοιμάζονται, αλλά και πιο αποδοτικό τρόπο. Κακά τα ψέματα, μία τυχεοποιημένη κλινική μελέτη για να απαντήσει σε κάποιο ερώτημα μπορεί να το κάνει με τον άψογο και ενδεδειγμένο τρόπο, όμως είναι μια τεράστια επένδυση και μιλάμε για επενδύσεις εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι το θέμα να μειώσουμε το επίπεδο των επενδύσεων, να το ξεκαθαρίσω αυτό, αλλά πρέπει οι επενδύσεις μας να στρέφονται προς τα εκεί που θα έχουμε τη μεγαλύτερη απόδοση. Φυσικά το μεγάλο πρόβλημα, το ότι τα δεδομένα μας είναι διαμοιρασμένα, κομματιασμένα, να το πω
πούμε έτσι, στην Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο, γι' αυτό είμαστε εδώ και να συζητήσουμε, αλλά επιστρέφοντας πάλι στην Ελλάδα, νομίζω ότι είναι και κάτι που στην Ελλάδα δεν έχουμε καταφέρει να το πετύχουμε στον βαθμό που θα θέλαμε. Και φυσικά δεν μας ενδιαφέρει να παίρνουμε τα δεδομένα και να τα χρησιμοποιούμε μόνο για τις ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη. Μας ενδιαφέρει να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και σε τοπικό επίπεδο. Και θα καταλάβετε σε λίγο τι εννοώ γι' αυτό. Φυσικά, όπως ανέφερα πριν, είναι πολλά, αλλά πώς θα μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Και μπαίνοντας λίγο στο κομμάτι των ρυθμιστικών αρχών, σίγουρα τα Health Technology Assessments είναι κάτι τα οποία μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ στη φαρμακοβιομηχανία. Σε τοπικό επίπεδο τα έχουμε εφαρμόσει. Τι έχουμε δει στην Ελλάδα να γίνεται, τι ακριβώς είναι όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που κάνουμε τον τελευταίο καιρό και πόσο είναι προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των δεδομένων. Δεν είναι η αλήθεια. Όμως κανένας ποτέ δεν μας είπε να μην τα φέρουμε στο τραπέζι όταν τα έχουμε. Και πιστέψτε με, η εμπειρία μας δείχνει ότι όταν υπάρχουν τα δεδομένα και όταν μέσω αυτών συνάγονται συμπεράσματα τα οποία πολλές φορές μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που αξιολογούμε ή αποζημιώνουμε φάρμακα, μπορούν να κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Και ξαναλέω, η διαφορά πρέπει να γίνει για τον Έλληνα ασθενή, γιατί στο τέλος της ημέρας ούτε οι απεριόριστοι πόροι υπάρχουν, ούτε η φαρμακευτική δαπάνη θα αυξάνεται και δεν αυξάνεται, όπως γνωρίζουμε, κατά πώς θέλουμε. Αλλά στο τέλος της ημέρας δεν είναι το θέμα να αυξάνεται η δαπάνη, είναι να κατευθύνεται σωστά και να κατευθύνεται προς την καινοτομία σωστά. Επομένως, πολλά τα προγράμματα, πολλές οι πρωτοβουλίες. Μα εάν αυτά δεν εφαρμόζονται, γιατί να ενδιαφέρει και σε τοπικό επίπεδο τη φαρμακοβιομηχανία να τα αναπτύξει, να τα αξιοποιήσει και να πάρει απαντήσεις, όπως αναφέρατε πριν, μέσω μιας διαδικασίας που επιτρέπει την πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα. Σαφώς, και θα αναφερθώ και μετά σε αυτό το κομμάτι, όταν δεν υπάρχουν τα δεδομένα και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, και αυτός είναι ο βασικός λόγος που πολλές φορές και τα HTA bodies δεν τα θεωρούν ως αξιόπιστα και δεν τα ζητάνε proactively για να τα φέρουμε εμείς στην κουβέντα, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Άρα, αν δεν το εξασφαλίσουμε αυτό, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Και φυσικά το παρακάτω, όπως ανέφερα, δεν είναι μόνο για να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα απέναντι στις ρυθμιστικές αρχές ή για να εξασφαλίσουμε ότι ένα φάρμακο θα αποζημιωθεί και θα είναι διαθέσιμο στους Έλληνες ασθενείς. Εδώ θα ήθελα λίγο να πω ότι η εμπειρία μας και σε τοπικό επίπεδο έχει δείξει ότι όταν μπορούσαμε να έχουμε δεδομένα πραγματικής ζωής, αυτά μπορούσαν να αλλάξουν πάρα πολύ και τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούσαμε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο βοηθούσαμε τους γιατρούς μας να κατευθύνουν την τοπική τους κλινική πρακτική. Δεν είναι επομένως μόνο το αν θα έχουμε μία πιο γρήγορη έγκριση σε κεντρικό επίπεδο, μία αποδοτική διαπραγμάτευση σε τοπικό επίπεδο, είναι και άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα δεδομένα. Οι στρατηγικές, οι καθαρά εμπορικές, μπορούν να βασιστούν πάνω σε τέτοιο τύπο δεδομένα. Και έχοντας την εμπειρία από δικές μας θεραπευτικές κατηγορίες και από πρωτοβουλίες που πήραμε στην Ελλάδα, δεν φαντάζεστε πόσο αυτά μπορεί να έχουν impact στο πόσο ο γιατρός αντιλαμβάνεται, ειδικά ένα καινούριο φάρμακο που μπαίνει στην αγορά, αλλά και την πορεία του και τη χρήση του για τον Έλληνα ασθενή. Φυσικά είναι στρατηγική μας πρωτοβουλία, έχοντας αυτό ως δεδομένο, να έχουμε στρατηγικές συνεργασίες για όλο το κομμάτι του data generation. Αν με ρωτάγατε πριν 10 χρόνια, ο βασικός μου στόχος ήταν να αναπτύξω ένα κέντρο αριστείας στην Ελλάδα, το οποίο εξ αρχής να δημιουργεί τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή η στρατηγική προτεραιότητα δεν είναι αυτή. Δεν είναι η δημιουργία από τη φαρμακοβιομηχανία των δεδομένων. Σε τοπικό επίπεδο, η στρατηγική προτεραιότητα πρέπει να είναι τα υπάρχοντα δεδομένα, να τα αξιοποιήσουμε
και να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αμιγώς επιστημονικά ερωτήματα τα οποία θα κάνουν τη διαφορά για την κλινική μας πρακτική. Επομένως, όταν αυτό θα μπορέσουμε να το κάνουμε, θα μπορέσουμε να βάλουμε και πάνω στο τραπέζι, έχοντας εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία των δεδομένων και των αναλύσεων και το πόσο αυτά θα γίνουν αποδεκτά σε γενικότερο επίπεδο. Εδώ όμως επιτρέψτε μου να βάλω και μια προσωπική εμπειρία στη συζήτησή μας. Η αποδοχή των δεδομένων από το γιατρό, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει σε καθημερινή βάση τον ασθενή στο νοσοκομείο, στο ιατρείο του, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που φανταζόμαστε. Όταν υπάρχουν στοιχεία τα οποία αντικατοπτρίζουν τις δυσκολίες, να ξεκινήσω από αυτό, τα προβλήματα που μπορεί να έχει ένα φάρμακο στον Έλληνα ασθενή, τις λύσεις που μπορεί να δίνει, αλλά και γενικά το πόσο μπορεί να βελτιώσει τη φροντίδα του ασθενούς, λαμβάνονται πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Επομένως, δεν μπορώ να φανταστώ ότι καμία φαρμακοβιομηχανία, όσο μεγάλη αν είναι, όσο εύρος δραστηριοτήτων να έχει, όπως σας έδειξα πριν, ότι δεν θα δει αυτό το κομμάτι ως στρατηγική προτεραιότητα. Και φυσικά, πολλές φορές αναρωτιόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το ίντεν που αναφέρθηκε πριν, τα οποία μπορούν να μας καλύψουν. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι η μισή αλήθεια. Στο τέλος της ημέρας, εάν όλοι εμείς, όλοι εσείς, και ακόμα και άλλοι που δεν βρίσκονται μαζί μας σήμερα δεν ασχοληθούν να εξασφαλίσουν την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων σε τοπικό επίπεδο, την αξιοποίηση των επενδύσεων που είναι δυνατόν να έρθουν είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα είτε και από την ίδια τη φαρμακοβιομηχανία, από τη δικιά μου την εταιρεία, για να μην το πηγαίνουμε και πολύ μακρύτερα, νομίζω ότι δεν θα καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Στο τέλος της ημέρας, εγώ θα ήθελα να κλείσω και είδατε ότι προσπάθησα να μην πλατιάσω και να είμαι πολύ συγκεκριμένος σε αυτά που ήθελα να σας επικοινωνήσω, ότι πρέπει να καταφέρουμε πολλά νοσήματα να τα κάνουμε νοσήματα του παρελθόντος. Μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου έχουμε εξειδικευμένες θεραπείες, οι οποίες είναι στοχευμένες, επιβάλλουν προφανώς μεγάλες επενδύσεις ή αλλαγές στην κλινική πρακτική, αλλά πιθανόν να έχουν λόγω της ανάπτυξής τους σε υπομάδες ασθενών και τους οποίους και αφορούν ένα πολύ μεγάλο κόστος. Εάν δεν καταφέρουμε να τις αξιοποιήσουμε σωστά, να πάρουμε το μέγιστο από αυτές, να δούμε πώς η αποδοτικότητα του συστήματος δεν θα επηρεαστεί και χωρίς να κυνηγάμε μονίμως και να βρισκόμαστε πίσω από ένα αίτημα «θέλω αύξηση του budget, θέλω αύξηση του budget», δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τα ωφέλη που αναμένουμε. Και εμείς σαν φαρμακοβιομηχανία, πιστεύω γενικότερα, αλλά και συγκεκριμένα η Janssen και η Johnson & Johnson, το έχουμε βάλει αυτό σαν στρατηγική προτεραιότητα. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά σύντομος. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις πάνω σε αυτά που ανέφερα ή χρειάζεται κάποια διευκρίνηση. Πολύ ευχαρίστως. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ μπροστά στο πρόγραμμα, οπότε υπάρχει χώρος για συζήτηση και όποιος θέλει να σχολιάσει κάτι, παρακαλώ μην διστάσει. Κώστα, έχεις το λόγο. Μάλλον, αν μπορείς να σταματήσεις την παρουσίαση, ώστε να βλεπόμαστε πιο καλά, όλοι. Ναι, ωραία, και συνολικά δηλαδή το διακόπτης, τη διαμοίραση της οθόνης σου για να... Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατέγραψα πολύ όσα είπες. Ας κάνουμε όμως μία διάκριση. Ας κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε δεδομένα πραγματικού κόσμου, τα οποία όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, στις περισσότερες περιπτώσεις συλλέγονταν αναδρομικά, ιδίως στα πλαίσια των μελετών που ξεκινούσαν και συντονίζονταν είτε από τους ίδιους τους ακαδημαϊκούς είτε από τη φαρμακοβιομηχανία, και αυτού του είδους η αναδρομική καταγραφή έπασχε από πολλά προβλήματα και
κλόνιζε την εμπιστοσύνη στο ειδικό βάρος αυτών των αποτελεσμάτων και σε ένα νέο μοντέλο συλλογής δεδομένων από τον πραγματικό κόσμο, αλλά και μελετών στον πραγματικό κόσμο, που είναι προοπτικός. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι το FDA το 2019 και ο EMA αμέσως μετά αναγνώρισαν την αξία μελετών στον πραγματικό κόσμο τις αντιδιαστέλω από τις στοιχειοποιημένες κλινικές μελέτες, αλλά χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά prospective real world studies. Αυτές λοιπόν οι prospective real world studies είναι εκείνες στις οποίες, κατά τη γνώμη μου πάντα, η βιομηχανία θα μπορούσε και θα έπρεπε να επενδύσει, αλλά παράλληλα η γνώμη μου πάντα, η ευρέα πεποίθησή μου μάλλον, είναι ότι η πολιτεία θα έπρεπε να επενδύσει στο να υποστηρίξει τον επαγγελματία υγείας στην καταγραφή των δεδομένων του ανεξάρτητα από μία κλινική μελέτη. Η καταγραφή σήμερα δεν είναι εύκολη. Για όποιον δραστηριοποιείται σε κλινικό περιβάλλον, γιατρό, νοσηλευτή, ψυχολόγο υγείας, φαρμακοποιό, είναι εμπειρία δυσάρεστη ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεις τον χρόνο που χρειάζεται για να συγκεντρώσεις και να καταγράψεις τα δεδομένα. Χωρίς υποχρεωτικότητα των καταγραφών, χωρίς μητρό, είναι σοκαριστικό ότι σήμερα η χώρα δεν διαθέτει, για παράδειγμα, μητρό νεοπλασίων. Έτσι, αναγνωρίστηκε από την έκθεση των ανισοποιητών για τον καρκίνο του ΟΣΑ ως μείζον πρόβλημα για την Ελλάδα. Αν λοιπόν δεν έχεις τέτοιες καταγραφές, τότε ο ένας από τους δύο πυλώνες, που είναι η συλλογή δεδομένων ανεξάρτητα από κλινικές μελέτες, θα συνεχίσει να πάσχει πολύ. Το ερώτημά μου λοιπόν μετά από αυτή την μακρηγορία προς εσένα, Μάνο, είναι η άποψή σου ως ένας εξαιρετικά έμπειρος άνθρωπος στη φαρμακευτική βιομηχανία. Σε σχέση με την διάκριση που προανέφερα, αναδρομικές μελέτες στον πραγματικό κόσμο έναντι των προοπτικά σχεδιασμένων μελετών στον πραγματικό κόσμο, ποια είναι, και δεύτερον, ποια είναι τα σχέδια της Γιάνσεν και πώς μια πρωτοβουλία όπως το Eden θα μπορούσε να συνδράμει σε αυτό. Ναι, Κώστα, συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλιά σου και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε ακόμα πιο ξεκάθαρα. Δεν είναι πλέον στρατηγική μας προτεραιότητα να πάμε να δημιουργήσουμε διαδικασίες συλλογής δεδομένων τα οποία προϋπήρχαν. Γνωρίζουμε ότι η αξιοπιστία τους και η διαδικασία αυτή πολλές φορές πάσχει. Από την άλλη όμως, αυτό το οποίο προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να δημιουργήσουμε δεδομένα τα οποία θα συλλέγονται με δομημένο τρόπο, προοπτικά, και φυσικά εάν αυτό μπορεί να γίνει και από ανεξάρτητους, να το πω έτσι, φορείς και όχι από την ίδια την φαρμακοβιομηχανία που ενδιαφέρεται, νομίζω ότι έχει μια γενικότερη αξία, αυξάνει την αξιοπιστία τους και τα κάνει ακόμα περισσότερο αποδεκτά. Άρα, γιατί συνεχίζουμε πολλές φορές να επενδύουμε σε προοπτικές, όπως ονομάζονται, company sponsored studies, και να έχουμε μία μεγάλη επένδυση σε αυτό συλλέγοντας δεδομένα πραγματικής ζωής, γιατί δεν έχουμε εγκαταστήσει τα δίκτυα, τις υποδομές, όπως αυτή που συζητάμε σήμερα, ώστε να έρθουμε και να ζητήσουμε απαντήσεις στα επιστημονικά ερωτήματα. Επομένως, αν μου επιτρέψεις ένα τελευταίο σχόλιο,
Θα ήταν προς το συμφέρον όλων και ειδικότερα μια στρατηγική προτεραιότητα δικιά μας, εάν μπορούσαμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία τέτοιων δομών, οι οποίες να εξασφαλίζουν ότι θα έχουμε αξιόπιστες απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία θα χρειαστούμε να απαντήσουμε. Επιστημονικά ερωτήματα, ξαναλέω, και για σκοπούς που μπορούν να διαφέρουν κατά περίπτωση. Μάνα, ευχαριστώ. Αν χωρί το κίνδυνο να μονοπολίσω τη συζήτηση κάτι που δεν θέλω. Παντελή, μπορώ να κάνω μία ερώτηση ακόμα? Ναι, φυσικά, εννοείται. Εγώ θα ήθελα απλά να προσκαλέσω και τους υπόλοιπους, όποιος θέλει. Έτσι βλέπω πολλά ονόματα που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη συζήτηση, ακόμα και δεν ήταν στην ατζέντα, θέλω να πω. Επειδή υπάρχουν ανάμεσά μας ειδικοί στα ζητήματα που αναφερόμαστε, πολύ περισσότερο ειδικοί από μένα, τέλος πάντων, αναφέρθηκες, Μάνο, σε αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας, Health Technology Assessment. Και εγώ θα το επεκτείνω και θα πω ότι αν θελήσουμε να αναφερθούμε σε πηγές δεδομένων, θα πρέπει να αναλογιστούμε ζητήματα όπως καταγραφές σε ληξιαρχία, θα πρέπει να μιλήσουμε για άδειες από την εργασία, ας πούμε καταχωρήσεις στο σύστημα εργάνη, θα πρέπει να δούμε το ζήτημα ολιστικά. Επειδή αν ένα φάρμακο γλιτώνει νοσηλείες των ασθενή, αυτό μεταφράζεται σε ημέρες κερδισμένες εργασίες για τον ασθενή αλλά και για τον φροντιστή του. Εδώ λοιπόν το ερώτημα προς όλους και εσένα αλλά και εσένα Παντελή και όσους άλλους βλέπω, ας πούμε, δεκτυπιά, τον κύριο Κομπατσιέρη, τον κύριο Κατεχάκη και άλλους, την κυρία Φωτιάδου, ή μπορεί το ίντεν και το ένα μοντέλο δεδομένων όπως το OMOP-CDM να καλύψει και τέτοια ζητήματα, γιατί αυτά, υπό την αυστηρή έννοια, αυτά που προανέφερα, δεν είναι δεδομένα υγείας, με την κλασική μάλλον έννοια. Είναι όμως αναγνωρίζονται ως δεδομένα υγείας από πάρα πολλούς μεγάλους οργανισμούς και η τάση, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Άκρο Ανατολή, είναι να αξιοποιούνται για αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας. Πρώτον, λοιπόν, Μάνο, το ερώτημα προς εσένα, μια και το έφυξες, αν αναγνωρίζεις τέτοιου είδους δεδομένα ως χρήσιμα για την δουλειά σου. Και δεύτερον, προς όλους, βρίσκεται υπάρχει η μεθοδολογία ώστε να μπορούν να συνομιλούν αυτά τα δεδομένα με federated λογικές. Ξεκάθαρα, φυσικά και τέτοιου τύπου δεδομένα και τέτοιου τύπου στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά για εμάς, γιατί μπορεί να δείξουν την αξία ενός φαρμάκου στην πραγματική ζωή. Και ειδικά σε καταστάσεις οι οποίες είναι οι άσημες, ξέρουμε ότι μπορεί να αντιμετωπιστούν με διαφορετικούς τρόπους ή με διαφορετικά φάρμακα, όμως η πορεία της εξέλιξης της θεραπείας δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε. Επομένως μας ενδιαφέρουν όλα αυτά τα στοιχεία. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε και στείλουμε δικές μας μελέτες εξ αρχής προκειμένου να καταφέρουμε να συλλέξουμε τέτοια στοιχεία, γιατί δεν μπορούμε να τα βρούμε ούτε από αναδρομικές καταγραφές, ούτε από κάπου αλλού, το οποίο δημιουργεί ένα αυξημένο κόστος. Και το κόστος στις μέρες μας είναι κάτι πολύ σημαντικό, είτε το θέλουμε είτε όχι. Σε επίπεδο τεχνικό, εγώ θα απαντήσω λίγο πιο έτσι, κάθετα. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένα data model που και δεν θα ήμουν εξίσως, δεν θα περίμενα από ένα data model να καλύψει όλων των ειδών τα δεδομένα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι αυτή η ανάγκη συζητείται ήδη πολύ ενεργά και έχω υπόψη, ας πούμε, ένα report της McKinsey που εξηγούσε ακριβώς το ότι αυτού του είδους οι πηγές, τα non-health data, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν πάρα πολύ ενεργά τη μελέτη πιθανών health outcomes.
Είναι κάτι που συζητείται και σε επίπεδο social determinants of health, δηλαδή αν παίζει ρόλο το κοινωνικό background του κόσμου ή των ασθενών, αλλά και σε πολλά άλλα επίπεδα. Δεν ήμουν προετοιμασμένος γι' αυτό, αλλά τη μελέτη θα τη βρω και θα την πετάξω τώρα στο link, έτσι, για να τροφοδοτήσω τη συζήτηση και για άλλη φορά. Βλέπω το Βαγγέλη το Χάνδακα που σηκώνει το χέρι του. Βαγγέλη, αν θέλεις, έχεις το λόγο. Ναι, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία σου ομιλία και την εισαγωγή, Παντελή. Θα ήθελα να πω ότι εργάζομαι πάνω στο όμο και δούλεψα στην IQVIA ένα χρόνο πάνω στο όμο που έχει πάρα πολύ μεγάλη βάση δεδομένων. Μιλάμε για 1,5 δισεκατομμύριο ασθενείς, ξεχωριστούς ασθενείς, όχι αρχεία, ξεχωριστούς ασθενείς. Και υπάρχουν πάρα πολλά challenges, θα πω προκλήσεις, για την συλλογή δεδομένων και υπάρχει πρόβλεψη για να συλλέγεται ουσιαστικά τα δεδομένα θανάτου και η αντίστοιχη καταχώρηση στο όπο μοντέλο. Αν προσέξατε πιο πριν που το παρουσίασε ο Παντελής, στο σχήμα υπάρχει μέσα η έννοια του θανάτου, μπορεί να καταχωρηθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως να συλλεχθούν τα δεδομένα, διότι αν το δούμε σε επίπεδο συστήματος διαφορετικό, αν πάμε στους γιατρούς, τους GP που έχουν στην Αγγλία, στην Αμερική, θα πρέπει να δηλωθεί αυτό από κάποιο συγγενικό πρόσωπο στον ασθενή. Και αν αυτό τώρα θέλουμε να το πάρουμε από τα αρχεία του κράτους, από το ληξιαρχείο, εγώ θα σας πω για μια μελέτη που ζητήσαμε για μια πολύ μεγάλη εταιρεία στην IQVIA. Μας ζήτησαν για τους ασθενείς που θέλαμε να ψάξουμε 30 ευρώ κατά άτομο να πληρώσει η IQVIA στο ληξιαρχείο για να πάρει τα δεδομένα. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Άρα η συλλογή των δεδομένων θανάτου είναι κάτι που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση, όμως μπορεί να γίνει και μπορεί να ληφθεί υπόψη σε τέτοια μοντέλα. Και ένα πράγμα το οποίο, ας πούμε, γίνεται και τώρα, αναπτύσσεται στις βάσεις στο Common Data Model, είναι αυτό που είπατε ακριβώς, για να μπαίνουν και άλλα πράγματα στη βάση πέρα από ιατρικά στοιχεία, όπως είναι το επάγγελμα, και γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά groups που μπορούμε όλοι να πάρουμε μέρος και να δούμε πώς εξελίσσεται η βάση και σε ποιους τομείς πηγαίνει. Και πέρα από θέματα τα οποία αφορούν τα δεδομένα, ας πούμε, εργασίας, υπάρχουν και άλλοι τομείς όπως της βιοπληροφορικής, η οποία δεν φαίνεται τώρα στο μοντέλο. Είναι και ένα ακόμη πεδίο το οποίο αναπτύσσεται και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Κώστα, έχεις το λόγο. Αυτό που δεν κατάλαβα, κύριε Χαρδάκα, ευχαριστώ πολύ για την διευκρίνηση. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι τα 30 ευρώ. Ποιος σας τα ζήτησε ανακαταγραφή? Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η IQVIA είχε δεδομένα από όλο σχεδόν τον αγγλικό πληθυσμό, καθώς μπορούσε να αγοράσει το αρχείο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αμερικής και βέβαια όλα βέβαια ανώνυμα τα αρχεία. Και ήρθε μια εταιρεία η οποία ζήτησε να κάνει σύγκριση δύο φαρμάκων, την οποία είχα αναλάβει εγώ. Και σε αυτή τη σύγκριση θανάτων θέλαμε να δούμε ποιο φάρμακο δουλεύει καλύτερα. Οπότε θέλαμε στο μοντέλο survival model να δούμε στο outcomes ποιοι από αυτούς τους ασθενείς έχουν πεθάνει και μετά από πόσο καιρό. Παρ' όλα αυτά τα δεδομένα δεν είναι σίγουρο ότι τα έχεις όλα αυτά τα δεδομένα, διότι ο πάροχος που σου δίνει τα δεδομένα δεν έχει καταγράψει σίγουρα εάν ο ασθενής έχει πεθάνει. Επίσης, οι ασθενείς αλλάζουν καμιά φορά, ενώ είναι οι ίδιοι ασθενείς, μπορείς να τους συναντήσεις δύο φορές μέσα στο αρχείο για τεχνικούς λόγους στα αμερικάνικα αρχεία, που έχουν να κάνουν με την ουσιαστικά ανωνυμοποίηση των δεδομένων. Οπότε ήταν ένα πράγμα το οποίο ουσιαστικά μπορούσε να λυθεί πολύ δύσκολα. Και χρησιμοποίησαμε μόνο τους ασθενείς στους οποίους είχαμε δεδομένα από κάποιον άλλον τρόπο, διότι υπάρχουν τρόποι να έχει τα αρχεία θανάτου, είναι από αυτοί που έχουν δηλωθεί και συνήθως δηλώνονται στα νοσοκομεία όταν πεθαίνουν. Ουσιαστικά έχει την αιτία και την ημερομηνία θανάτου. Εάν πεθάνει ασθενής εκτός του νοσοκομείου, αυτό δεν το έχεις εύκολα. Σας έχω περάσει στο chat, στο ομαδικό chat, τον τίτλο ενός βιβλίου. Οι συγγραφείς είναι ένα ζευγάρι. Ο Άγγους Δίτων είναι κάτοχος βραβείου Νόμπελ Οικονομίας Οικονομικών για τις μελέτες του για τα οικονομικά της φτώχειας. Η Άν Κέις, η σύζυγός του, είναι η Πρίτανης στο Yale και επί σειρά ετών επικεφαλής του Μήματος Οικονομικών του Yale. Η αξιοποιώντας
δεδομένα των ληξιαρχείων, του δεδομένα θανάτων στο ληξιαρχείο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα ληξιαρχεία, οδηγήθηκαν σε μία καινούργια, αποκάλυψαν μάλλον, μία τρομακτική διάσταση της δημόσιας υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ονόμασαν Deaths by Despair και με τον όρο αυτό περιγράφουν θανάτους από αυτοκτονίες, αλκοολισμό και κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών. Και στη συνέχεια της αναφοράς του Παντελή για κοινωνικο-οικονομικές παραμέτρους και διαστάσεις στην υγεία, μπόρεσαν και έδειξαν ότι η συγκεκριμένη θάνατη απόγνωση ήταν εκείνη η αιτία που οδήγησε σε μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης για πρώτη φορά μέσα σε 100 χρόνια σε μία ορισμένη ηλικιακή ομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, άνδρες ηλικίας 45 έως 59 ετών, λευκοί, χωρίς πτυχίο κολεγίου. Κατά σύμπτωση, η ηλικιακή ομάδα, κατά ενδιαφέρουσα πολιτική σύμπτωση, η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και η συγκεκριμένη δημογραφική ομάδα κατανέμεται γεωγραφικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις περιοχές με την πολύ μεγάλη ανεργία και συμβαίνει να συμπίπτει με τις περιοχές ισχυρότερης πολιτικής στήριξης των Τραμπ. Θα μπορούσα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Κεφαλά. Κουταλά, συγγνώμη. Έλενα, θα κάνεις την ερώτησή σου. Θα προτιμούσα να πάρει το λόγο πρώτο ο κύριος Κομπατσιάρης που έχει σηκώσει το χέρι του εδώ και κάποια ώρα. Συγγνώμη, ναι. Δεν το είδα. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Κανένα πρόβλημα. Εγώ από πλευράς μου να πω ότι στο κομμάτι της ανάλυσης για να βγάλουμε διαφέρουσες συσχετήσεις και πληροφορίες από τα δεδομένα, φυσικά όλα αυτά τα επιπλέον δεδομένα που αναφέρατε βοηθάνε και οι σύγχρονες τεχνικές μηχανικής μάθησης επίσης προσφέρουν πολλές δυνατότητες για να χειριστούν τέτοια ετερογενή δεδομένα. Μόνο μία παρατήρηση, έτσι Κώστα, το ανέφερες και εσύ, πρέπει να προσέξουμε όταν έχουμε πολλές παραμέτρους στην διάθεσή μας, ότι είναι αρκετά εύκολο να βρούμε συσχετήσεις, αλλά δεν σημαίνει πάντα ότι αυτό δείχνει και την αιτιότητα. Οπότε θέλει μία προσοχή αυτό που, εντάξει, το γνωστό βέβαια, απλά το αναφέρω, ότι το correlation does not mean causality. Οπότε είναι πολύ καλό να έχουμε πλήθος παραμέτρων, έχουμε τις τεχνικές να τις εκμεταλλευτούμε, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, όντως. Έλενα, κάτι ήθελες να ρωτήσεις. Και μετά την ερώτηση της Έλενα, σας προχωρήσουμε κανονικά με την ατζέντα. Η συζήτηση είναι πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε το χρόνο και μετά, στη συνέχεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ καταρχάς και για όλους τους ομιλητές. Είναι όλα πολύ ενδιαφέροντα όσα υπόνονται εδώ. Ως προς τον κύριο Κουταλά, μια ερώτηση, γιατί ανέφερε ότι η Γιάννη σε συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες έχει χρησιμοποιήσει real world data και έχουν φανεί χρήσιμα. Αν μπορεί να εξειδικεύσει σε ποια τμήματα, ας πούμε, της φαρμακοβιομηχανίας αυτά μπορεί να είναι of use. Τι είναι αυτά τα real world data, είναι από registries, είναι wearables, είναι ηλεκτρονική φάκελη υγείας, τι συγκεκριμένο δεδομένο είναι αυτό? Ναι, βέβαια, η αναφορά μου ήταν πολύ συγκεκριμένα και για τη Γιάννη στην Ελλάδος. Έχουμε χρησιμοποιήσει δεδομένα από την πραγματική ζωή, την κλινική πρακτική, φαρμάκων μας τα οποία χρησιμοποιούνται στην ανοσολογία, συγκεκριμένα στην ψωρίαση. Τα δεδομένα αυτά είτε δημιουργήθηκαν από δικές μας κλινικές μελέτες, που ήταν μελέτες RWE, προοπτικές αλλά και αναδρομικές, δεδομένα τα οποία δημιουργήθηκαν από κέντρα τα οποία εξειδικεύονται στη θεραπεία του νοσήματος και εμείς εκεί παρήχαμε επιστημονική υποστήριξη, όχι χρηματική,
τα οποία όμως αυτά δημοσιεύτηκαν και σε πολύ έγκλητα περιοδικά και εν συνεχεία, γιατί είναι μέρος της χρήσης που κάνει η φαρμακοβιομηχανία, αυτά αποτέλεσαν τη βάση και της ιατρικής ενημέρωσης. Ενσωματώθηκαν ακόμα και σε προωθητικά υλικά της εταιρείας, τα οποία επεσήμαναν τα ωφέλη που είχε το συγκεκριμένο φάρμακο. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που συμπεριλάβαμε και την Ελλάδα, είχαμε πάρα πολλά κέντρα τα οποία έκαναν συλλογή δεδομένων τύπου registry, όπου εκεί καταλήξαμε και σε στοιχεία σύγκρισης για το προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας σε σχέση με άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για το νόσημα, είτε αμυγός της ίδιας κατηγορίας, είτε με άλλους μηχανισμούς δράσης. Και μιλάμε τώρα με συνθήκες οι οποίες δεν ευνοούσαν την ανάπτυξη. Χρειάστηκε μια σημαντική επένδυση και του τοπικού οργανισμού, γιατί δεν προϋπήρχαν, έπρεπε να τα δημιουργήσουμε και στην αναδρομική καταγραφή να επιβεβαιώσουμε ότι ήταν και αξιόπιστα. Οπότε, στην πρώτη κατηγορία που αναφέρεται, αυτό εντάσσεται σαν post-authorization efficacy study of ή safety study. Όχι απαραίτητα safety study με την έννοια του pass με δύο S δηλαδή, αυτό, ναι. Γιατί αυτές είναι κεντρικά ρυθμιζόμενες πλέον, αλλά είναι αμυγός RWE μελέτες, οι οποίες σου δίνουν στοιχεία για το πώς είναι κλινική πρακτική και ποιο είναι το impact του φαρμάκου, ας πούμε παραμονή ασθενούς σε μια θεραπεία. Μπορεί να δώσει μια σημαντική πληροφορία, γιατί οι ασθενείς δεν μένουν στις θεραπείες αν δεν είναι αποτελεσματικές και ασφαλείς. Mm-hmm. Και όταν μαζέψεις 5.500 ασθενείς, για παράδειγμα, μπορεί να καταλήξεις και σε κάποια συμπεράσματα για διαφοροποίησεις μεταξύ των υπαρκόντων θεραπείων, για να γίνει να δώσω έτσι και ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Επομένως, δεν είναι μόνο για το HTA assessment και για το αν θα πάρουμε έγκριση, σε όλη τη διαδικασία της δραστηριότητάς μας, είτε επιστημονικής είτε αμυγός εμπορικής, μπορούν να ενταχθούν και να είναι πάρα πολύ χρήσιμοι. Ευχαριστώ πολύ. Την χάνει να έχω μια σχετική γνώση με τον κύριο Νατσιάβα. Είχαμε προσπαθήσει πολύ να δούμε την εφαρμογή αυτών των συστημάτων στη φαρμακοεπαγρύπνηση και δεν συστήθηκα και εξ αρχής. Το ρωτάω και ως και ερευνητικά, αλλά και ως μέλος της VNX. Οπότε ευχαριστώ πολύ. Ήταν η απάντησή σας πολύ χρήσιμη. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Κύριε Κατεχάκη, έχετε το λόγο. Σας κάνω host να... Ωραία, σας ευχαριστώ. Μισό λεπτάκι τώρα να κάνω και share την οθόνη μου. Πρέπει λογικά τώρα να βλέπετε την οθόνη μου. Τη βλέπετε? Ναι. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσω και εγώ. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Νατσιάβα και τον κύριο Σταματόπουλο για την πρόσκληση σε αυτήν εδώ την πρώτη συνάντηση του Όντιση. Μια έτσι ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, η οποία λαμβάνεται σε εθνικό εδώ επίπεδο για να μπορέσει να βοηθήσει την υιοθέτηση μοντέλων και τεχνικών για την αξιοποίηση δεδομένων για δευτερογενή χρήση. Η δική μου παρουσίαση εστιάζεται σε ένα κάπως διαφορετικό θέμα, το οποίο έχει στον πυρήνα του τον πρώτον ευρωπαϊκό κόμβο ψηφιακής καινοτομίας για την ευφυή υγεία, που λέγεται Smart Health, και το πώς αυτός μπορεί να βοηθήσει στην αξιοποίηση των real world data του τομέα της υγείας στη χώρα μας. Θα ξεκινήσω αναφέροντας κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικό να έχει κάποιος στο πίσω μέρος του μυαλού του για να μπορέσει να δει ποιος είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος αξιοποίησης του κόμβου. Πρώτα απ' όλα γνωρίζουμε όλοι ότι ο τομέας υγείας είναι, και βγάζω τη λέξη ψηφιακής, βγάζω μια παρένθεση, γιατί πλέον οι περισσότερες υπηρεσίες προσφέρονται με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, είναι ένας τομέας ο οποίος είναι μεγάλο ενδιαφέροντος και υψηλής αξίας. Το 2021 ήταν η χρονιά όπου έγινε ο μεγαλύτερος αριθμός επενδύσεων
από τον ιδιωτικό τομέα σε επιχειρήσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας, κάτι το οποίο βέβαια έχει αρχίσει να διορθώνει, επειδή ακριβώς έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε και στην μετά-COVID εποχής. Κατά βάση, αυτοί οι οποίοι επενδύουν στον τομέα της ψυχικής υγείας έχουν 3-4 πράγματα στο μυαλό τους, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά τη μετακίνηση της φροντίδας των ασθενών έξω από το νοσοκομείο, την ανάπτυξη φαρμάκων και συσκευών, τη μείωση του φόρτου εργασίας των γιατρών, τη ρομποτική αυτοματοποίηση των διεργασιών για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων. Βασική στόχη μιας οποιαδήποτε πρωτοβουλίας για την ψυχιακή υγεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά τη διεύρυνση της κάλυψης υγειονομικής περίθαλψης, την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτιστοποίηση των πόρων. Σε αυτή την προσπάθεια έρχονται μία σειρά από τεχνολογίες να βοηθήσουν την επιτάχυνση της μετάβασης στη νέα εποχή. Τώρα, μιας και η συγκεκριμένη συζήτηση εδώ εστιάζεται στα δεδομένα του πραγματικού κόσμου και νομίζω η τοποθέτηση του κ. Σταματόπουλου ήταν ιδιαίτερα εύστοχη, γνωρίζουμε όλοι ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ορίζει ότι δεδομένα πραγματικού κόσμου είναι δεδομένα τα οποία συλλέγονται τακτικά σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή ή την παροχή υγειονομικής περίθαλψης από διάφορες πηγές εκτός από τις κλινικές δοκιμές. Μπορούμε να δούμε ότι δεδομένα πραγματικού κόσμου μπορεί να είναι πάρα πολλών ειδών. Μπορεί να είναι κλινικά, μπορεί να είναι φαρμακευτικά, μπορεί να είναι αιτήσεις για αποζημιώσεις, μπορεί να είναι το ιστορικό, τα δεδομένα τα οποία μαζεύει κάποιος στο κινητό του, οι προτιμήσεις τις οποίες έχει σε κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βιβλιογραφικές αναφορές κλπ. Άρα εδώ ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα τομέα ο οποίος είναι αρκετά ευρύς και θέλοντας και μη διασυνδεδεμένος με άλλους τομείς της ζωής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και νομίζω τουλάχιστον σε μένα απόλυτα κατανοητό ότι για να μπορέσει κάποιος πραγματικά να έρθει και να αξιοποιήσει τέτοιου είδους δεδομένα χρειάζεται να έχει διασφαλίσει πιο πριν 3-4 προϋποθέσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει αναπτύξει υποδομές οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις για αξιοποίηση δεδομένων με όρους βέβαια διαφάνειας, λογοδοσίας και ό,τι άλλο χρειάζεται και επιβάλλεται από την νομοθεσία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα δεδομένα να είναι έτοιμα και σε μία μορφή ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο και χρειάζεται επίσης αυτό το οποίο ονομάζουμε διακυβέρνηση των δεδομένων, δηλαδή ένα μοντέλο το οποίο να μπορεί να διασφαλίσει σε κάποιο βαθμό την εμπιστοσύνη στη χρήση των δεδομένων, αν μιλάμε φυσικά για το δημόσιο καλό, το οποίο νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση. Το τελευταίο βέβαια και το πιο σημαντικό από όλο έχει να κάνει με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Πρέπει εκείνοι οι οποίοι αξιοποιούν τα δεδομένα να γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα κάνουν βέλτιστη χρήση αυτών, πάντα για το δημόσιο καλό, αλλά και εκείνοι οι οποίοι καταχωρούν τα δεδομένα να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι ο τρόπος με τον οποίο καταχωρούνται και πρέπει να καταχωρούνται αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικό και είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη αξία. Τώρα, στη χώρα μας υπάρχουν πάρα πολλές πηγές δεδομένων, δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία. Νομίζω πρωτίστως είναι οργανισμοί όπως είναι η ΔΙΚΑ, ο ΕΟΠΗ. Υπάρχει ο ΕΔΤ, η οποία δίνει υποδομές, ακόμη και το Υπουργείο Υγείας έχει δεδομένο. Υπάρχουν και πάρα πολλές ιδιωτικές πρωτοβουλίες, για να μην αναφέρω τα ερευνητικά έργα και προσπάθειες οι οποίες γίνονται και από υγειονομικές περιφέρειες, αλλά και από εθνικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη διασυνοριακών υπηρεσιών.
Για καλή μας τύχη και έχοντας μπει πλέον σε μία κατάσταση όπου ξεκινάει αυτό που ονομάζουμε η περίοδος της διακυβέρνησης των υπηρεσιών, των ψηφιακών υπηρεσιών, πριν από μερικά χρόνια ξεκίνησε να λειτουργεί ο κόμβος gov.gr, όπου πλέον κάποιος μπορεί να βρει σε ένα σημείο το σύνολο των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών για την χώρα μας. Τώρα, αυτό το οποίο κάποιος μπορεί να φανταστεί για το μέλλον, όταν μιλάμε για την ανάπτυξη εξατομικευμένων οικοσυστημάτων για την παροχή ανθρωποκεντρικών υπηρεσιών, είναι ότι αυτό το οποίο βλέπει κάποιος είναι ότι σε ένα μελλοντικό σύστημα ηλεκτρονικής υγείας θα πρέπει ένα τέτοιο σύστημα να βασίζεται σε ένα μοντέλο το οποίο υποστηρίζει την οργανωμένη και πλήρη καταγραφή των δεδομένων, τα οποία αυτά σε ένα δεύτερο χρόνο, μέσα από προηγμένη ανάλυση, μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό που λέμε την μετάβαση από ψηφιακά συστήματα σε έξυπνα συστήματα της επόμενης μέρας. Για να το κάνει αυτό κάποιος, χρειάζεται πρόσβαση σε δεδομένα, προκειμένου να μπορέσει να αποκτήσει αυτό που ονομάζουμε το real world evidence, για να μπορέσει να οδηγηθεί στη λήψη κάποιων αποφάσεων. Ωστόσο, αυτό το οποίο σήμερα συμβαίνει είναι ότι στις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές τα δεδομένα είναι κατακαιρματισμένα και απομονωμένα, τα διαχειρίζονται από διαφορετικά συστήματα, διαφορετικούς οργανισμούς, πράγμα το οποίο, αν μην τι άλλο, δυσχεραίνει αυτό που λέμε την συνδυαστική τους ανάλυση. Υπάρχουν πάρα πολλά καλά παραδείγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από χώρες οι οποίες προσπαθούν να θέσουν κάποιες διαδικασίες και κάποια μοντέλα στη λειτουργία, έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί με συστηματικό τρόπο η δευτερογενής χρήση των δεδομένων. Το FinData στη Φιλανδία, για παράδειγμα, είναι μια τέτοια περίπτωση. Το German Data Forum. Υπάρχουν σε διάφορες χώρες καλές πρακτικές και αρκετά σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Το ECHTEN, το οποίο ακούσαμε προηγουμένως, είναι μία από τις βέλτιστες πρακτικές και χαίρομαι που η συνέχιση της δουλειάς αυτής έχει μπει σε μία σταθερή τροχιά. Δυστυχώς για τη χώρα μας, πριν από 1-2 χρόνια, μία μελέτη από το Ινστιτούτο Ανοιχτών Δεδομένων την κατατάσσει στην κατηγορία των λιγότερων προετοιμασμένων χωρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν όχι την τελευταία στην κατάταξη, όπου η ποιότητα της πολιτικής είναι ασθενέστερη και το στάδιο εφαρμογής είναι λιγότερο προχωρημένο. Η αξιολόγηση έχει γίνει με βάση κάποια κριτήρια τα οποία σχετίζονται με την ικανότητα αξιοποίησης, καινοτομία, μεροληψία, δεοντολογία κλπ. Οπότε είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας όταν ερχόμαστε εδώ στην Ελλάδα να συζητήσουμε τον τρόπο αξιοποίησης ανοιχτών δεδομένων. Το πρόβλημα βέβαια υπάρχει γενικότερα και στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε και κοιτώντας τη χαρτογράφηση της τροχιάς για την επόμενη 20ετία την οποία έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες στοχεύσεις που έχουν να κάνουν με δεξιότητες, ανάπτυξη υποδομών, ψηφιοποίηση δημόσιων υπηρεσιών, αλλά είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι στο οποίο κυρίως εστιάζει και το Smart Health, για το οποίο θέλω να σας μιλήσω σήμερα, όπου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων. Σήμερα ο βαθμός αξιοποίησης τεχνολογιών, όπως είναι για παράδειγμα το cloud computing, τα big data και το artificial intelligence σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αρκετά χαμηλό. Βλέπουμε εδώ ποσοστά 34%, 14%, 8%. Και ο ιδιαίτερα φιλόδοξος στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό το νούμερο να φτάσει στο 75% μέχρι το 2030.
Προφανώς τα νούμερα αυτά αφορούν το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη χώρα μας τα νούμερα αυτά είναι πολύ χαμηλότερα. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ένας από τους στόχους στους οποίους έχουν τεθεί για την επόμενη δεκαετία είναι περισσότερο από 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και χρειάζεται και έχει μπει ως στόχο να μπορέσουν να πετύχουν τουλάχιστον ένα στοιχειώδες επίπεδο ψηφιακής έντασης σε βαθμό 90%. Και αυτό είναι ένας ιδιαίτερα φιλόδοξος στόχος. Τώρα, για να δούμε λιγάκι τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των φορέων στη χώρα μας, μιας και το ζητούμενο από έναν Ευρωπαϊκό Κόμμα Ψηφιακής Καινοτομίας όπως το Smart Health είναι η βελτίωση της ψηφιακής τους ετοιμότητας, μπορούμε να δούμε ότι περισσότερο από 50% των startups πλέον αφορούν λύσεις ψηφιακής υγείας, κυρίως για τη διαχείριση νοσημάτων, τη τηλεϊατρική και την ευεξία. Πάνω από το 65% των εταιριών βρίσκεται στα αρχικά βήματα ανάπτυξης. Το 57% αναζητεί mentors και advisors, ενώ το 40% θεωρεί ότι χρειάζεται παρέμβαση της πολιτείας, έτσι ώστε να υπάρξει βελτίωση της πρόσβασης σε κρατικά χρηματοδοτικά προγράμματα και η διευκόλυνση της διεξαγωγής κλινικών δοκιμών. Αυτό είναι από μια μελέτη του Σύνδεσμου Επιχειρήσεων του ΣΕΒ, πολύ πρόσφατη παρουσίαση η οποία έγινε. Είναι σαφές ότι ζητήματα τα οποία αφορούν σήμερα τις ελληνικές επιχειρήσεις έχουν να κάνουν με το πλαίσιο διαλειτουργικότητας με τις μονάδες υγείας, την απελευθέρωση της πρόσβασης σε δεδομένα για δευτερογενή χρήση, την απλοποίηση των διαδικασιών χρηματοδότησης των προγραμμάτων, το γενικότερα το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει και ξέρετε ο λόγος για τον οποίο ο τομέας της υγείας και της ψηφιακής υγείας δε είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος είναι διότι υπάρχει παγκόσμια αγορά η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η φαρμακευτική βιομηχανία αποτιμάται σε 1-2 τρισεκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως και έχει μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης. Υπάρχουν 70 δισεκατομμύρια επενδύσεις σε φαρμακευτική και βιοτεχνολογική έρευνα εκτός από το pharma industry και ο συνολικός αριθμός επενδύσεων σε healthcare startups παγκοσμίως έφτασε στα 100 δισεκατομμύρια το 2021. Νούμερα τεράστια. Οπότε είναι ιδιαίτερα στρατηγικό, αν θέλετε, για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπολείπεται ανταγωνιστικά με την Ανατολική Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Βλέπετε εδώ ένας από τους υποπίνακες του δείκτη TESI, τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών που σας προανέφερα αναχώρα. Η Ελλάδα δεν είναι τελευταία, είναι κάπου στο τέλος, αλλά ο φιλόδοξος στόχος για μέχρι το 2030 είναι αυτά τα νούμερα που βλέπετε εδώ, που φτάνουν μέχρι το γύρω στο 50% και πιο κάτω, να φτάσουν στο 75% κατά μέσο όρο για όλες τις χώρες. Τώρα, για να μπορέσω να πω και λίγο εντάχει να μιλήσω και για τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας, είναι μια νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επί της ουσίας ξεκίνησαν να λειτουργούν, αν και είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε εδώ και 2 με 3 χρόνια να προετοιμάζεται, είναι μια διαδικασία η οποία πρακτικά ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2023. Η ιδέα είναι ότι χρειάζεται στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχουν αυτά που ονομάζονται καταστήματα μίας τάσης για επιχειρήσεις και για φορείς που χρειάζονται βοήθεια για να ανταποκριστούν στις ψηφιακές προκλήσεις. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν αυτή εδώ η κόμβη, η Ευρωπαϊκή Κόμβη Ψηφιακής Καινοτομίας έχουν κυρίως να κάνουν με πρόσβαση σε εμπειρία και γνώση, δεξιότητες και εκπαίδευση, διευκόλυνση πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα και είναι μια καινούρια, αν θέλετε, υπηρεσία η οποία δεν προσφέρεται και δεν μπορεί κάποιος εύκολα να βρει στην αγορά σήμερα, είναι αυτό που λέγεται δοκιμή πριν την επένδυση, test before invest. Θα σας πω λίγο παρακάτω ειδικά για αυτήν την υπηρεσία,
η οποία σχετίζεται αρκετά και με το αντικείμενο της σημερινής μας συνάντησης. Απλά για να γνωρίζετε, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ένα κόμβι ψηφιακής καινοτομίας και υπάρχουν και γύρω στους 75 οι οποίοι έχουν πάρει το Seal of Excellence, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αναμένεται να λειτουργήσουν με ίδιους πόρους ή στην περίπτωση της χώρας μας με εθνική χρηματοδότηση. Η χώρα μας έχει αυτή τη στιγμή 4 κόμβους οι οποίοι έχουν λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ο μόνος κόμβος ο οποίος είναι τομεακά εστιασμένος στον τομέα της υγείας είναι το Smart Health. Και για να πάω και ένα βήμα παρακάτω, κύριος σκοπός αυτών των κόμβων είναι η προώθηση των τεχνολογιών τις οποίες προωθεί το πρόγραμμα Digital Europe της Ευρωπαϊκής, δηλαδή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια. Ποιοι βρίσκονται πίσω από το Smart Health, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας της χώρας μας για την υγεία? Ο κόμβος συντονίζεται από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, ως από το ΙΤΕ και τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας, όπως το ΕΚΕΤΑ, ο Δημόκρητος, το Αθηνά. Μετέχουν επίσης το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς επίσης και το ΕΚΠΑ στην Αθήνα, όπως επίσης η εταιρεία Unisystems και η Ένωση Επιχειρήσεων Δυτικών Ελλάδος, καθώς επίσης και η εταιρεία Unisystems. Τώρα, εκτός από τους partners του έργου, υπάρχουν και κάποιοι υποστηρικτές, όπως είναι μια σειρά από τράπεζες, υγειονομικές περιφέρειες και τα δύο κυριότερα κλάστερ καινοτομίας στη χώρα, το Hellenic Biocluster και το HDHC. Πώς κάποιος μπορεί να ωφεληθεί από τις υπηρεσίες που παρέχει το Innovation Hub? Καταρχάς, εδώ θέλω λίγο να ξεκαθαρίσω ότι οι κόμβοι ευρωπαϊκής καινοτομίας δεν είναι ερευνητικά έργα. Άρα, πρακτικά, δεν είναι ερευνητικό το αποτέλεσμά τους. Επίσης, η δουλειά την οποία κάνουν στο πλαίσιο του Hub δεν ανταγωνίζεται τις επιχειρήσεις. Τουναντίον, τους δίνει τα εργαλεία τα οποία χρειάζονται, και αυτός είναι ο στόχος, έτσι ώστε να μπορέσει να επιτυχηθεί ο ρυθμός του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, προκειμένου να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές, όχι σε ελληνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται να λάβει υπηρεσίες, και θα σας πω σε λίγο ποιες είναι οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από τον κόμβο, μπορεί να το κάνει με διάφορους τρόπους. Ο ένας είναι μέσα από την ιστοσελίδα του κόμβου, όπου τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει να λειτουργεί μια σελίδα μέσω της οποίας όποιος ενδιαφέρεται, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλει ένα αίτημα υποστήριξης για την ανάπτυξη κάποιας συγκεκριμένης υπηρεσίας ή την αξιοποίηση κάποιας από τις υποδομές των συμμετεχόντων στο Hub. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω προσωπικών γνωριμιών. Λίγο πολύ όλα τα ερευνητικά κέντρα της χώρας συνεργάζονται με ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, αλλά και φορέων του δημοσίου, οπότε λίγο πολύ γνωρίζουν τις ανάγκες και γνωρίζουν και τα σημεία στα οποία μπορούν να τις βοηθήσουν, έτσι ώστε να μπορέσουν να μετατρέψουν κάποιες ιδέες τις οποίες έχουν σε προϊόντα. Και ο τρίτος τρόπος με τον οποίο μπορεί να έρθουν εδώ είναι μέσω της απευθείας προσέγγισης, την οποία θα ξεκινήσει το αμέσως προσεκτικές διάστημα να κάνει των απευθείας επαφών, τις οποίες θα ξεκινήσει να κάνει το αμέσως προσωπικό διάστημα ο κόμβος προς αυτές. Ήδη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση του ελληνικού οικοσυστήματος ψηφιακής υγείας, οπότε είναι και αυτός ένας τρόπος για να μπορέσουμε να έχουμε μια απευθείας επικοινωνία. Να γνωρίζετε ότι ο κόμβος μας δεν είναι μόνος του. Εκτός δηλαδή από τις υπηρεσίες τις οποίες πρέπει να λάβει κάποιος από αυτόν, υπάρχει άμεση και στενή επικοινωνία με τους άλλους τρεις
κόμβους οι οποίοι έχουν λάβει χρηματοδότηση για τη χώρα μας, το DigiGov για δημόσιες υπηρεσίες, το Smart Attica για την ενέργεια και το DigiAgroFood για την αγροδιατροφή. Υπάρχει πάρα πολύ στενή συνεργασία επίσης και με τους υπόλοιπους τρεις εθνικούς κόμβους, οι οποίοι θα ξεκινήσουν να λειτουργούν κάποια στιγμή αργότερα, με εθνική χρηματοδότηση, κατά πάσα πιθανότητα αρκετά αργότερα μετά τις εκλογές, όπως είναι το Health Hub, το EasyHPC και το Synergy. Υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα corridors συνεργασίας, οι διάδρομοι συνεργασίας, μέσω των οποίων μπορούν να μεταφερθούν αιτήματα από ένα κόμβο σε έναν άλλο. Ένας από αυτούς τους κόμβους είναι το Islandic, ένας κόμβος στον οποίο μετέχουν όλες οι νησιωρικές χώρες και περιφέρειες της Ευρώπης, Κύπρος, Ελλάδα, Σικελία, Κορσική, Βαλεαρίδες, Κανάρια, Μαδέιρα, Αζόρες. Και υπάρχει επίσης και ένα κόριντορ με περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες από εμάς, όπως και άλλος ένας κόριντορ στον οποίο μετέχουμε και είναι με λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες από εμάς. Τον ένα περισσότερο θα τον αξιοποιήσουμε για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε αιτήματα για εξυπηρέτηση εκεί και τον άλλο για να μπορέσουμε να λαμβάνουμε αιτήματα από αλλού. Πέραν από αυτό όμως υπάρχει και μία, το λεγόμενο Digital Transformation Accelerator της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι ο οργανισμός ο οποίος συντονίζει όλους αυτούς τους 220 κόμβους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγμα το οποίο μας δίνει άμεση πρόσβαση στο σύνολο των κόμβων καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε σε αυτή την προσπάθειά μας δεν είμαστε μόνοι μας και υπάρχει και η δυνατότητα, αν κάποιος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από εδώ, να μπορέσουμε να τον παραπέμψουμε είτε σε άλλους κόμβους οι οποίοι είναι περισσότερο εξειδικευμένοι ή έχουν καλύτερη τεχνογνωσία από εμάς. Εδώ είναι οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται. Αυτό που μπορεί να δει κάποιος είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλος αριθμός από εξειδικευμένες υπηρεσίες, τομείς μεγάλης εξειδίκευσης, 61 τον αριθμό, και με κίτρινο έχω κάνει highlight στη διαφάνεια τομείς όπου φαίνεται να έχει πολύ μεγάλη σχέση η αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων. Πέραν από αυτούς τους 61 τομείς υψηλής εξειδίκευσης, όπου κυρίως εστιάζονται στην παροχή των υπηρεσιών test before invest, είναι 6 κατηγορίες υπηρεσιών εκεί. Θα σας πω λίγο αργότερα για αυτούς, θα σας μιλήσω. Υπάρχουν και μία σειρά άλλες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με συμβουλευτική, υποστήριξη επιχειρήσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ήδη η κεντρική ιστοσελίδα του DTA στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να ανεβάζει υλικό εκπαιδευτικό, το οποίο έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις και οι φορείς του δημοσίου σιγά σιγά να ευαισθητοποιούνται και να μαθαίνουν λίγο περισσότερα πράγματα σιγά σιγά και σταδιακά για τις νέες τεχνολογίες. Τώρα, το ταξίδι του πελάτη, όπως σας είπα, και οι παρεχόμενες υπηρεσίες στην κατηγορία των δοκιμών πριν την επένδυση, έχει το νόημα του να μπορέσει σε συνεργασία με κάποιο από τα κέντρα τα οποία διαθέτουν τεχνογνωσία εντός του κόμβου, να μπορέσει μια επιχείρηση, ένας φορέας του δημοσίου, να δοκιμάσει κάποιες τεχνολογίες πριν να έρθει και να επενδύσει στην ανάπτυξή τους. Και αυτό γίνεται μέσα από μια διαδικασία η οποία ξεκινάει από την αξιολόγηση των απαιτήσεων. Χρειάζεται υποχρεωτικά μέσα από τη διαδικασία να περάσει μια επιχείρηση από αυτό που ονομάζουμε αξιολόγηση Digital Transformation Assessment, την αξιολόγηση του επίπεδου της ψυχιακής ωριμότητας τον οποίο έχει η επιχείρηση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται στο τέλος της ημέρας να γίνει και αυτό που λέγεται impact analysis, να μπορέσουμε να δούμε αν πραγματικά αυτό το οποίο ξεκινάμε ως project, ξεκινάει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ή θα έχει αποτελέσματα στο τέλος της ημέρας. Αφού παρασχεθούν αυτά οι πρώτες υπηρεσίες και φτάσουμε σε αυτό το οποίο λέγεται ideation services,
δηλαδή τον οραματισμό για τις υπηρεσίες τις οποίες θα αναπτύξει η επιχείρηση. Μετά υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες υπηρεσίες που λέγονται scale-up services, όπου μια επιχείρηση ένας φορέας μπορεί να έρθει να δείξει σε ένα ερευνητικό κέντρο το τι έχει αναπτύξει, προκειμένου να πάρει κάποιες ιδέες, κάποιες προτάσεις για το πώς θα το βελτιώσει και θα μπορέσει να ενσωματώσει με τον καταλληλότερο τρόπο μέσα αυτό περισσότερο καινοτόμες υπηρεσίες ή και ανάποδα ένας φορέας μια επιχείρηση μπορεί να δει τι έχει αναπτύξει ένα ερευνητικό κέντρο ή μια ομάδα προκειμένου να μπορέσει όχι να κλέψει ιδέες, γιατί εδώ δεν είναι ο σκοπός να κλέψει κάποιος κάτι από κάποιον άλλο, αλλά να αξιοποιήσει τεχνογνωσία η οποία υπάρχει και έχει αναπτυχθεί και η οποία μένει στα ράφια, αν θέλετε, των ερευνητικών ιδρυμάτων μετά την ολοκλήρωση κάποιων έργων. Φυσικά υπάρχουν και 4 εμβληματικά έργα τα οποία προβλέπεται να αναπτυχθούν μέχρι το τέλος της πρώτης τριετίας και οι θεματικοί τομείς στους οποίους εστιάζονται αυτά τα έργα έχουν να κάνουν με την ιατρική ακρίβεια, τον καρκίνο, καινοτόμη υπηρεσία για το δημόσιο τομέα και αξιοποίηση υποδομών τις οποίες διαθέτουν τα ερευνητικά κέντρα και, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή φορέα του δημοσίου. Παράλληλα με το τρέξιμο της υπηρεσίας δοκιμή πριν την επέθεση, τρέχουν και μία σειρά από άλλες παράλληλες δράσεις, τις οποίες θα έχετε τη δυνατότητα στο διάστημα των επόμενων χρόνων να τις δείτε, μιας και ούτως ή άλλως θα υπάρξει αρκετά μεγάλο κομμάτι του έργου το οποίο έχει να κάνει με την επικοινωνία και την διάχυση των αποτελεσμάτων. Ποιοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν? Ο τομέας, μάλλον το εύρος των ενδυνάμει ωφελούμενων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, διαγνωστικά κέντρα, οργανώσεις επαγγελματιών υγείας, αρχές δημόσιας υγείας, ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι αρκετά ευρύ το φάσμα των φορέων που θα μπορούσε να ωφεληθεί. Και επειδή ήδη έχω αρκετά, νομίζω, καταχραστεί ίσως και το χρόνο, εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό το οποίο πρέπει να μείνει από αυτή την παρουσίαση είναι ότι ο αναμενόμενος αντίκτυπος και γιατί, αν θέλετε, έχει δώσει τόση μεγάλη έμφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών από κόμβους προς ενδιαφερόμενους. Πρώτον, προκειμένου να δοθούν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα, οι οποίες δεν είναι εύκολο να αποκτηθούν και κοστίζουν. Η προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στο τομέα της υγείας, η ενίσχυση ευκαιριών χρηματοδότησης, η ενεργοποίηση οικοσυστήματος για κοινές πρωτοβουλίες και η δημιουργία συνεργειών με άλλους κόμβους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ένας από τους στόχους του συγκεκριμένου προγράμματος η ανάπτυξη κοινών έργων μέσα από όλο αυτό τη διαδρομή των εισαγωγικών πελατών του κόμβου μαζί με τους ανθρώπους που υλοποιούν το πρόγραμμα αυτών. Έχει μπει ένας πολύ φιλόδοξος στόχος, η προσέλκυση 30 εκατομμυρίων ευρώ προς των επενδύσεων από πελάτες έξω από το έργο αυτό και αναμένεται στα επόμενα 3 χρόνια, αυτός είναι ο στόχος τον οποίο τουλάχιστον έχουμε θέσει ως κόμβος, την υποστήριξη περισσότερων από 100 μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φορέων. Εδώ θα σταματήσω την παρουσίασή μου. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατεχάκη. Νομίζω ότι, εντάξει, μείναμε λίγο πίσω και λόγω της διακοπής στο πρόγραμμα. Νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε στο κομμάτι της συζήτησης. Αναγκαστικά έχουμε βγει εκτός χρόνου, οπότε αν κάποιος δεν μπορεί να συμμετέχει είναι απολύτως κατανοητό. Το πρόγραμμα λοιπόν περιελάμβανε και μία συζήτηση, ένα πάνελ ας το πω,
με τη συμμετοχή της κυρίας Φωτιάδου, του κυρίου Κομπατσιάρη, του κυρίου Βότη, της κυρίας Μπηγάκη και του κυρίου Τούλα, ο οποίος όμως σήμερα δεν μπορούσε να είναι τελικά μαζί μας. Οπότε, εάν δεν έχετε αντίρρηση, θα πρότεινα οι συμμετέχοντες στο πάνελ και οι ομιλητές και φυσικά όποιος άλλος νομίζει έχει ανοιχτή την κάμερά του, αν θέλετε μπορείτε να πάρετε ο καθένας με τη σειρά, ο καθένας να κάνει ένα σχόλιο. Η γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για την πιθανή ευκαιρία που προσφέρει η αξιοποίηση τέτοιου είδους δεδομένων, αφετέρου για τα προβλήματα, για τις δυσκολίες. Αν δεν έχετε αντίρρηση, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την κυρία Φωτιάδου. Δεν είμαι σίγουρος, κυρία Φωτιάδου είναι εδώ? Όχι, δεν τη βλέπω μέσα. Κάτι δεν πήγε καλά ίσως λόγω της διακοπής, γιατί νωρίτερα ήταν μαζί μας. Ας ξεκινήσω λοιπόν από τη Μαρία Τιμπηγάκη, που είναι η κυρία που έχει απομείνει στο πάνελ μετά τη διακοπή. Μαρία, αν θέλεις, θα είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δική σου τοποθέτηση, γιατί εκπροσωπείς εδώ ένα δημόσιο νοσοκομείο, ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο φαίνεται να κινητοποιεί τα πράγματα, να συμμετέχει ενεργά σε τέτοιου είδους προσπάθειες. Οπότε θα ήθελα να σε ρωτήσω με ποια λογική το κάνει αυτό το νοσοκομείο του Παγιοργίου, αλλά θα ήθελα επίσης το σχόλιο σου για τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα δημόσιο νοσοκομείο στο να συμμετέχει σε τέτοιου είδους δίκτυα ή σε τέτοιου είδους προσπάθειες. Okay, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή, για την πρόσκληση. Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου εδώ και χρόνια είναι γνωστό ότι έχει ως κύριο στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Άρα δεν θα μπορούσε να μην συμπεριλάβει την ψηφιακή υγεία και την επένδυση σε τεχνολογία και έρευνα. Έχουμε συνεργαστεί εδώ και 3-4 χρόνια. Και αυτό ήταν το εφαλτήριο για να συμμετέχουμε και στο δίκτυο ίντεν. Θα σου πω για τα προβλήματα, τα οποία βέβαια τα ζήσαμε, τα μοιραστήκαμε μαζί. Ένα από τα σημαντικότερα ήταν η διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που πραγματικά μας πήρε περίπου 3 μήνες. Με ανταλλαγή emails, με συναντήσεις, με τις νομικές υπηρεσίες μας και αντίστοιχα τους data protection officers μας, να συζητούν και να συζητούν μέχρι να λύσουμε αυτά τα θέματα. Από εκεί και πέρα, η συμμετοχή μας στο δίκτυο ίντεν ήταν ευθυγραμμισμένη με τους στρατηγικούς στόχους της διοίκησης του νοσοκομείου μας, γιατί τα real world data αποτελούν δεδομένα για την εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της θεραπείας του φαρμάκου και της ιατρικής λύσης και μπορούν να δώσουν διαφοροποιημένα αποτελέσματα από αυτά των τυχιοποιημένων κλινικών μελετών, όπως είπε και ο κ. Κουταλάς νωρίτερα. Σημαντικό όμως για το νοσοκομείο μας είναι ότι μπορούν να τεκμηριώσουν την πραγματική φροντίδα που λαμβάνουν οι ασθενείς μας. Και ταυτόχρονα παρέχουν νέες γνώσεις σχετικά με τα πρότυπα ασθενειών και βελτιώνουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των ιατρικών παρεμβάσεων. Έχουμε συνεργασία με πάρα πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μέσω διαφόρων προγραμμάτων, ευρωπαϊκών κυρίως. Και επίσης έχουμε συνεργασία και με πολλές startup επιχειρήσεις. Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η ομιλία νωρίτερα του κυρίου Κατεχάκη, που αναφέρθηκε στα προβλήματα των startup επιχειρήσεων στο να δοκιμάσουν τις ψηφιακές τους λύσεις. Το νοσοκομείο Παγιοργίου συμμετέχει στο πρόγραμμα του ΕΚΤ, του EIT Health, που το διαχειρίζεται εδώ στην Ελλάδα το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, και είναι ένα από τα νοσοκομεία που συνεργάζεται με startup επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να δοκιμάσουν τις λύσεις τους πριν βγουν σαν τελικό προϊόν στην αγορά. Επίσης, κάτι άλλο που προφανώς πιθανότατα να μην το γνωρίζετε, είναι η συνεργασία μας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είναι μια πολυετή συνεργασία. Συγκεκριμένα, εδώ και ένα χρόνο, έχει συνεργαστεί με την Ερευνητική Μονάδα Βιοιατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης και έχει δημιουργηθεί στο νοσοκομείο μας η Μονάδα Κλινικών Ερευνών και είναι και η μοναδική στον ελληνικό χώρο,
που έχει ως βασικό στόχο τη διεξαγωγή κλινικών μελετών φάσης 1, μελετών ισοδυναμίας αλλά και θεραπευτικής ισοδυναμίας, αλλά και μελετών φαρμακοεπαγρύπνησης και φαρμακοεπιδημιολογίας. Θα πρέπει εδώ να σας πω ότι όσον αφορά τη διεξαγωγή κλινικών μελετών φάσης 1, για όσους δεν είναι από το χώρο, απευθύνεται σε υγιείς εθελοντές και όχι σε ασθενείς. Μας πήρε αρκετό χρόνο για να το πραγματοποιήσουμε αυτό και για να γίνει αυτή η συνεργασία με την MVA και να πάρουμε όλες τις πιστοποιήσεις. Όπως επίσης χρειάστηκε να εκπαιδευτούν περισσότερα από 50 άτομα, γιατροί και νοσηλευτές, για να μπορέσουν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Οπότε, ναι, το νοσοκομείο είναι προσανατολισμένο στην έρευνα, στην ανάπτυξη, στη ψηφιακή υγεία. Χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται κόπος, αλλά με καλούς συνεργάτες μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα, Παντελή. Το ξέρεις και εσύ πολύ καλά αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω, δεν μπορώ να μπω στον πειρασμό να διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου Δαφούλα που γράφει στο chat το Παπαγεωργίου νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει ευελιξία που δεν έχουν δυστυχώς τα κρατικά νοσοκομεία. Πρέπει να πω, δουλεύοντας σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ότι αυτό δεν είναι η λύση για όλα, πρέπει να σας πω, γιατί και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου είναι εποπτευόμενα από κρατικές αρχές, οι οποίες βάζουν κανόνες και οι οποίοι δεν επιτρέπουν, μη φαντάζεστε όσοι δεν είσαστε σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα πράγματα είναι λυμμένα. Βλέπω το Γιάννη τον Κομματιάρη να χαμογελάει. Και να μην ξεχνάμε και το νοσοκομείο Καβάλας, έτσι. Ήταν το πρώτο νοσοκομείο που μπήκε στο δίκτυο Eden. Πολύ σωστό. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Η αλήθεια είναι ότι το νοσοκομείο Καβάλας ήταν το πρώτο που μπήκε και θα φροντίσουμε σε επόμενη συζήτηση να τους έχουμε για να μας πούνε εκείνοι τη δική τους την πλευρά. Δεν είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υποθέτω. Θα πήγαινα να ρωτήσω τον κύριο Κομπατσιάρη τώρα πώς θα έβλεπε τις πρακτικές δυσκολίες από την πλευρά της έρευνας σε ό,τι αφορά τη διαδικασία προσπέλασης τέτοιων δεδομένων. Γιατί πολλές φορές υποσχόμαστε πράγματα σε ερευνητικά έργα, όλοι οι εταίροι λένε έχω δεδομένα, θα κάνουμε δουλειά, αλλά όταν τελικά έρχεται η ώρα να τα προσπελάσουμε, διαπιστώνονται οι πρακτικές δυσκολίες. Και αυτό είναι συνθέστατο σε τέτοιου είδους δεδομένα. Οπότε, κύριε Κομπατσιάρη, έχετε τον λόγο να μας πείτε λίγο τη δική σας εμπειρία. Ναι, Παντελή, ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να πω ότι στο ΙΠΤΙΛ η σχετική ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί ένα πολύ βασικό κομμάτι. Ασχολούμαστε διάφορες ομάδες και εργαστήρια με όλο το φάσμα από την συλλογή δεδομένων, είτε για την περίπτωση αισθητήρων από υπάρχοντες αισθητήρες και αρχεία, είτε φτιάχνοντας και τους δικούς μας ή κάνοντας adaptations όπου χρειάζεται. Στην συνέχεια στην ανάλυση των ομογενοποίηση των δεδομένων και στην ανάλυση τους με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας. Οι προκλήσεις φυσικά είναι πάρα πολύ μεγάλες, όπως είπες, και στη διαθεσιμότητα των δεδομένων και στη δυνατότητα χρήσης τους. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως αναφέρθηκε βέβαια, σημαντικά προβλήματα διασφάλισης προσωπικών δεδομένων, νομικά, ηθικά ζητήματα, ακόμα και σε περιπτώσεις που δουλεύουμε με σχετικά δεδομένα που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, προέρχονται από κοινωνικά δίκτυα, που πολλοί τα θεωρούν ελεύθερα και διαθέσιμα. Δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τέτοιες μελέτες, οπότε έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ευρύ φάσμα που αφορά την νομική και ηθική χρήση των δεδομένων. Και μετά, πηγαίνοντας στα τεχνικά ζητήματα, το πρώτο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η ομοιογένεια των δεδομένων. Αναφέρθηκαν και πριν έτσι κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Μπορεί ο ίδιος ασθενής να αναφέρεται και να υπάρχει με διαφορετικούς τρόπους και identifiers σε διάφορες βάσεις, ίδιες τιμές να αναπαραστώνται με διαφορετικό τρόπο, τα δεδομένα να είναι διαφορετικής μορφής, αναφέρθηκε και πριν, από κειμένου,
αριθμητικά, ποιοτικά κτλ. Και στο τέλος έχουμε και το κομμάτι της ανάλυσης και της οπτικοποίησης για να βγάλουμε συμπεράσματα. Βέβαια, αυτά είναι τα οποία ασχολούμαστε και εμείς και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε όλα αυτά τα θέματα στο Ινστιτούτο και με τους συνεργάτες και με εσάς και με πολλούς οργανισμούς υγείας και στη Θεσσαλονίκη και στο εξωτερικό. Και απλά να αναφέρω για το δικό μας το εργαστήριο κλείνοντας ότι δραστηριοποιούμαστε ανάμεσα σε άλλες περιοχές πάρα πολύ στο κομμάτι της καθημερινής και συνεχόμενης παρακολούθησης δραστηριοτήτων από άτομα κυρίως ηλικιωμένα με σκοπό να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα καθημερινότητας από που αφορούν την δραστηριότητα κυρίως μέσα στο σπίτι, όπως κατασκευή, παρασκευή φαγητού, ύπνο, σωματική άσκηση, δραστηριότητα, χρόνος που περνάει κανείς μπροστά στην τηλεόραση και όλα τα σχετικά, με στόχο να βγάλουμε συμπεράσματα για την κατάσταση του άνθρωπου, του πολλές φορές δεν είναι και ασθενής, του ανθρώπου που συμμετέχει σε αυτήν εδώ την διαδικασία. Και μπορώ να πω ότι είναι πράγματι κάτι χρήσιμο. Τα δεδομένα αυτά παρέχουν πολλή πληροφορία σε συνδυασμό και με τις κλινικά δεδομένα μπορεί να οδηγήσουμε στο διαχωρισμό πολύ λεπτών διαφορών που αλλιώς δεν είναι εύκολο να γίνουν. Και από την εμπειρία μας κλείνοντας να πω ότι τέτοια δεδομένα είναι περιζήτητα. Εμείς προσπαθούμε να τα προσφέρουμε και βάσει των αδειών που έχουμε από τους συμμετέχοντες να τα προσφέρουμε ανοιχτά στην κοινότητα. Προσπάθειες κοινής αναπαράστασης των δεδομένων βοηθούν πάρα πολύ σε αυτό, αλλά ακόμα και χωρίς την κοινή αναπαράσταση βλέπουμε ότι τα δεδομένα αυτά είναι περιζήτητα. Για παράδειγμα, έχουμε ανοιχτά δεδομένα από έργο το οποίο έχει τελειώσει εδώ και 10 χρόνια περίπου. Και ακόμα σχεδόν κάθε εβδομάδα δεχόμαστε 1-2 ζητήσεις. Μας ζητούν 1-2 φορές την εβδομάδα πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, το οποίο νομίζω ότι δείχνει πρακτικά την σημασία του. Όντως, πολύ θα ήθελα να μάθω πώς τα ανοίξατε βέβαια αυτά τα δεδομένα, αλλά 10 χρόνια πριν δεν υπήρχε και το GDPR, οπότε μπορεί να ήταν και λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Αυτό είναι και άλλωστε είναι και πολύ τεχνικό το ζήτημα, οπότε ας μην το ανοίξουμε τώρα. Θα ήθελα να δώσω στον Κώστα του Βότη το λόγο. Τον άφησα επίτηδες τελευταίο, όχι γιατί είμαι έμπειρος κονφερανσιέ, αλλά γιατί ο Κώστας έχει το ρόλο του εθνικού εκπροσώπου της χώρας σε σχετικά φόρουμς, ας πούμε. Οπότε θα ήθελα να μας δώσει αν έχει, αν μπορεί, να μας πει το τι εικόνα έχει αυτό σε σχέση με το τι μέλη γενέστε και σε τι φάση είναι το European Health Data Space, γιατί το European Health Data Space είναι ένα πολύ ωραίο ιδεατό πράγμα που μπορεί να περάσει σαν ένα regulation, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά οι λεπτομέρειες κρύβονται στο πώς αυτό το πράγμα τελικά θα υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό και ήθελα να μας δώσει τη δική του εικόνα. Κώστα. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αυτό που θα ήθελα έτσι 2-3 επισημάνεις από αυτά που συζητήθηκαν. Καταρχήν, αυτό που αναφέρθηκε για το European Health Data Space και με βάση το regulation το οποίο έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν επιτροπές, μια τέτοια έχει σχηματιστική στην Ελλάδα από το Υπουργείο Υγείας όπου συμμετέχω, προκειμένου να δούμε το regulation και το πώς θα απαντήσουμε στα άρθρα του European Health Data Space από πλευράς Υπουργείου. Όλα τα Υπουργεία όλων των χωρών δίνουν ουσιαστικά, προσπαθούν να αναλύσουν όλα αυτά τα κείμενα που έχουν γραφτεί προκειμένου να βρεθεί το πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει με το regulation του Health Data Space. Άρα είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό και γίνεται μια προσπάθεια και στην Ελλάδα. Μάλιστα υπήρχαν και κάποιες προσκλήσεις από τα Member States όλων των χωρών να υποβάλουν κάποιες προτάσεις οι οποίες θα οριοθετήσουν το συγκεκριμένο National Health Data Space, το οποίο θα αποτελέσει μέρος του European Health Data Space. Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι που γίνεται από πλευράς Υπουργείου. Το δεύτερο κομμάτι που θέλω να αναφέρω είναι ότι πλέον η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να συλλέξουμε δεδομένα που στο παρελθόν δεν μπορούσαμε καν να σκεφτούμε.
Άρα μιλάμε, όπως ανέφερε και ο κ. Κουμπατσιάρης, για μελέτες οι οποίες πλέον έχουν συλλέγονται πλέον δεδομένα με τη χρήση των αισθητήρων Internet of Things από πάρα πολλές πηγές και wearables. Μάλιστα στην Ελλάδα είδα και τον Γιώργο τον Δαφούλα που συμμετέχει, τρέξαμε και ήμουν leader ενός μεγάλου πιλωτικού όπου συλλέγαμε και συλλέξαμε δεδομένα από 450 σπίτια σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 12 δήμους, για παρακολούθηση δραστηριοτήτων ηλικιωμένων που ζουν μόνοι, τα οποία μιλάμε για τεράστιο όγκο δεδομένων για πάνω από ένα χρόνο και τα οποία αξιοποιήθηκαν έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε δεδομένα στις πλατφόρμες που έχουμε αναπτύξει για ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και real world data όπου συζητάμε. Και στο πλαίσιο αυτό συνεργαστήκαμε και με τον κύριο Κατεχάκη με εταιρείες όπως είναι ο Βάρτης, όπου εκεί φτιάξαμε και ένα πλαίσιο και κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες όπου θα μπορούσαν να προταθούν προκειμένου τόσο οι φαρμακευτικές εταιρείες να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα real world data και να μπορέσουν να έχουν κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες στο πώς μπορούν να λύσουν θέματα που έχουν να κάνουν όχι τόσο τεχνικά θέματα που αντιμετωπίζουμε εμείς, κυρίως με την ανάλυση των δεδομένων και τους αλγορίθμους, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με την ανωνυμοποίηση των δεδομένων. Και εκεί είναι κάτι το οποίο εμείς έχουμε εστιάσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, σε θέματα που έχουν να κάνουν πώς ανωνυμοποιούμε δεδομένα, πώς τρέχουμε τεχνικές στις πλατφόρμες μας ανωνυμοποίηση των δεδομένων και de-identification των δεδομένων. Οπότε, να μην μπορείς να καταλάβεις ακόμα και ανωνυμοποιημένο ότι προέρχονται από το ίδιο άτομο, το οποίο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν μιλάμε για δεδομένα τα οποία προέρχονται από διάφορες μελέτες, ώστε να μην μπορείς να συλλέξεις δεδομένα τα οποία μπορούν να στοχοποιήσουν κάποιο συγκεκριμένο προφίλ ασθενή. Και σίγουρα είναι κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει πάντα να τα αναλύουμε, ειδικά το κομμάτι της ασφάλειας και μιας και μιλάμε για δεδομένα ασθενών. Και εκεί έχουμε αναπτύξει και λύσεις με τεχνολογίες blockchain, όπου κοιτάμε το κομμάτι του identity, δηλαδή πώς μπορούμε να συμμετέχουμε και να μπορούν να γίνονται ακόμα και clinical trials με τρόπο που διασφαλίζεται μέσα από τεχνολογίες blockchain. Και μιλάω για ένα έργο, το Pharma Ledger, που ήμουνα και τελείωσε πρόσφατα και ήμουνα συντονιστής, το οποίο αφορούσε το κομμάτι το πώς μπορούν οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες μεταξύ αυτών ήταν σχεδόν όλες νομίζω του χώρου, Pfizer, Novartis, οι global εταιρείες, φτιάξαν μια υποδομή όπου μπορούμε εκεί να κάνουμε ανταλλαγή δεδομένων και να μπορούμε να διασφαλίζουμε ότι τόσο το consent των χρηστών διασφαλίζεται, αλλά και οι ίδιοι οι χρήστες μπορούν να ξέρουν πού βρίσκονται τα δεδομένα τους και το πού χρησιμοποιούνται. Το οποίο και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές οι ασθενείς δίνουν δεδομένα, αλλά δεν ξέρουν ούτε σε ποια, ούτε με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται, ούτε σε ποια trials, αλλά ούτε ξέρουν ακριβώς το τι έχει γίνει τελικά με αυτά τα δεδομένα και αν κάποιος απλά τα πήρε και τα πούλησε ή έχει όντως χρησιμοποιήσει για το σκοπό για τον οποίο προορίζονταν. Αυτά, έτσι δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Ευχαριστώ πολύ πάλι για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη έτσι, ερώτηση ή απορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα μπήκε στη συζήτηση ξανά και η κυρία Φωτιάδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Δεν είχα λάβει την πρόσκληση, κυρία Μπηγάκη μου την πρόθεσε τώρα. Ευχαριστώ. Για κάποιο λόγο δεν είχα πάρει πρόσκληση. Okay, κάτι δεν πήγε καλά πάνω στη βιασύνη μετά την επίθεση που δεχτήκαμε. Μάλιστα. Οπότε... Δεν ξέρω τι έχετε πει μέχρι στο... Μπήκατε την κατάλληλη στιγμή. Κάναμε έναν γύρο ουσιαστικά μιας δήλωσης από τον κάθε έναν που έτσι συμμετέχει στο πάνελ. Ο καθένας μας είπε την οπτική του σε σχέση με τις δυσκολίες αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρει η πιθανή αξιοποίηση των δεδομένων πραγματικού κόσμου. Και πρέπει να πω ότι είχα στο μυαλό μου ότι ήσασταν η πρώτη που θα ρωτούσα. Γιατί είσαστε η πιο μεγάλη, μακράν η πιο μεγάλη πηγή δεδομένων στη χώρα, η πιο μεγάλη πηγή δεδομένων πραγματικού κόσμου και αναφέρομαι στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αν και η ΔΕΚΑ έχει και άλλα δεδομένα και άλλα συστήματα, αλλά το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σίγουρα αποτελεί μία από αυτές τις πηγές. Και αναρωτιόμουν, αν θέλετε να μας πείτε ποια είναι η εμπειρία σας μέχρι τώρα, αν η ΔΕΚΑ έχει συμμετοχή σε μελέτες που βασίζονται σε τέτοιου είδους δεδομένα, είτε συνδυαστικά με άλλες πηγές, είτε και μόνοι της, αν θέλετε να μας δώσετε τη δική σας εμπειρία. Ναι, η ΔΕΚΑ πράγματι είναι η μεγαλύτερη πηγή δεδομένων υγείας στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε την ηλεκτρονική σταγογράφηση πριν από 10 χρόνια. Έχουμε την ηλεκτρονική σταγογράφηση φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων
από το 2011 έχουμε πάνω από 800 εκατομμύρια συνταγές φαρμάκων και πάνω από 300 εκατομμύρια διαγνωστικά. Στη συνέχεια, εκτός από τη συνταγογράφηση, αναπτύχθηκε το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μητρώ ασθενών, το μητρώ εμβολιασμό, μητρώ COVID, μητρώ κυστική σύνωση, από το οποίο παρέχουμε δεδομένα και στο ευρωπαϊκό μητρώ το αντίστοιχο. Δύο καινούργια μητρώ τώρα θα βγάλουμε το HIV και της νοτίας μυϊκής ατροφίας. Έχουμε και τους τα νεοπλασματικά νοσήματα για εφήβους, αυτό που αναφέρθηκε στην αρχή. Θα βγει το μεγάλο έργο τώρα του Ταμείου Ανάκαμψης για το ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών, το οποίο μέσα σε αυτό, εκτός από τη διαχείριση των ασθενών, περιλαμβάνει και το Εθνικό Μητρό Νεοπλασματικών Νοσημάτων. Οπότε θα λυθεί και αυτό το θέμα που έχουμε ως χώρα. Εκτός από τα μητρώα ασθενών, έχουμε ιατρικές γνωματεύσεις και έχουμε τον Ατομικό Ιατρικό Φάκελο Υγείας. Επίσης, με το Ταμείο Ανάκαμψης θα ξαναυλοποιηθεί αυτό το έργο. Αυτή τη στιγμή ενημερώνεται μόνο από τους προσωπικούς γιατρούς και από τη συνταγογράφηση με την οποία διαλειτουργεί εξ αρχής, αλλά προβλέπεται να ενημερώνεται και πολλές άλλες πηγές δεδομένων, όπως είναι τα νοσοκομεία και οποιοδήποτε άλλο σύστημα το οποίο περιλαμβάνει δεδομένα υγείας, όπως για παράδειγμα είναι ο Φάκελος Ασφάλισης Υγείας του ΕΕΠ. Το μεγάλο όφελος νομίζω είναι σε όλους φανερό. Ήδη έχουν αξιοποιηθεί αυτά τα δεδομένα. Να πω ότι όλα τα συστήματα φάκελος υγείας που έχουμε διαλειτουργούν μεταξύ τους και διαλειτουργούν και με τρίτα συστήματα. Ήδη έχουν αξιοποιηθεί αυτά τα δεδομένα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου με βάση τα στοιχεία της φαρμακευτικής αγωγής, των εργαστηριακών εξετάσεων και των διαγνώσεων των ασθενών, μπορέσαμε και βγάλαμε ευπαθείς ομάδες που έπρεπε να προτεραιοποιηθούν για τον εμβολιασμό, πέραν των ηλικιακών κριτηρίων. Και να τρέξαμε στα δεδομένα από το 2011 και μετά, επεξεργαστήκαμε όλα αυτά τα δεδομένα και μπορέσαμε να προσδιορίσουμε ποιοι ήταν αυτοί οι ασθενείς που έπρεπε να προτεραιοποιηθούν. Μία άλλη φορά επίσης που τα αξιοποιήθηκαν ήταν για δράσεις εθνικής εμβέλειας, ήταν για την προληπτική ιατρική και συγκεκριμένα για την δράση για την μαστογραφία, όπου πάλι με επεξεργαζόμενη τις διαγνώσεις και τις διαγνωστικές εξετάσεις των ασθενών, μπορέσαμε και προσδιορίσαμε τον πληθυσμό στόχο στον οποίο θα έτρεχε η μαστογραφία. Και αυτόματα δημιουργήθηκαν όλα τα παραπεμπτικά και όλη η διαδικασία γινόταν αυτοματοποιημένα. Και θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι σίγουρα εκτός από τη φαρμακοκαπαγρύπνηση που έχει συζητηθεί, εκτός από την αξιολόγηση ενός φαρμακευτικού κλέντος ή γενικά αξιολόγηση διαφόρων και σχεδόν οτιδήποτε θα μπορούσαν. Βλέπουμε ότι και στην προληπτική ιατρική και σε επιδημικές μελέτες έχουν εφαρμογή και επίσης είχαμε συμμετάσχει μαζί, είχαμε σε μία μελέτη κορτής που έτρεχε το ΕΚΠΑ, όπου μελετούσαμε την επίδραση του περιβάλλοντος σε κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις. Όπου εκεί πέρα βλέπαμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πηγές δεδομένων. Δηλαδή, από τη μια έχεις τα δεδομένα υγείας, τα δεδομένα συνταγογράφησης, από την άλλη έχεις και χάρτες που βλέπεις στην μόλυνση, ανάλογα δηλαδή με την περιοχή στην οποία ζει κάποιος, πώς τελικά αυτό επηρεάζει την πορεία της υγείας του. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει να. Δεν είναι μόνο, είναι και άλλες πηγές, αυτό που αναφέρθηκε πιο πριν, εκτός από τα ίδια τις πηγές των δεδομένων υγείας. Θέλεις να έχεις, για παράδειγμα, το μητρό άντε. Εμείς το αξιοποιήσαμε για να βρούμε το τόπο κατοικίας των ασθενών προκειμένου να γίνει αυτή η μελέτη. Και τώρα που λέω για το μητρό άντε, επειδή αναφέρθηκε πιο πριν στοιχεία θανάτου. Το μετρό ΑΜΚΑ διαλειτουργεί με τα ληξιαρχεία και παίρνει όλες τις ληξιαρχικές πράξεις και τις αιτίες θανάτου.
Και αντίστοιχα, τα συστήματα εθνικής υγείας που εμείς αναπτύσσουμε, που διαλειτουργούν με τον ΝΑΜΤΑ, όπου ελέγχονται για να πάρουμε δημογραφικά στοιχεία, για να πάρουμε ασφαλιστική ικανότητα με το μετρό ασφαλιστικής ικανότητας και πέρα και στοιχεία θανάτου. Οπότε και τα μετρό τα οποία αναπτύσσουν και στα γράψη, φαίνονται η ημερομηνία θανάτου. Στο μετρό COVID φαινόταν και η αιτία θανάτου. Δηλαδή, όταν ο γιατρός έπρεπε να καταχωρήσει την ίαση, έβλεπε και τι έχει καταχωρηθεί και στην εξαιρετική πράξη. Ένα άλλο θέμα, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά θέματα πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα δεδομένα υγείας. Υπάρχουν, θεωρώ το πιο βασικό είναι να λυθούν θεσμικά θέματα, δηλαδή αν μιλάμε τώρα για πολλές πηγές θα πρέπει να... Αυτό είναι νομίζω το πιο βασικό και η εμπειρία μας είναι ότι σε όσα συστήματα έχουμε αναπτύξει το τεχνικό κομμάτι γίνεται. Το θεσμικό, δηλαδή κάποια συστήματα δεν βγήκαν καθόλου γιατί δεν μπόρεσαν να διαμορφωθεί όπως θα έπρεπε το θεσμικό πλαίσιο. Αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι όντως το θεσμικό είναι τα θεσμικά ζητήματα είναι τα πιο δύσκολα, γιατί εδώ ήδη μας αναφέρατε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, ότι ειδικά την ικανότητα διασύνδεσης των πηγών αυτών μεταξύ τους σημαίνει ότι υπάρχει ήδη ένας πολύ μεγάλος πλούτος στη χώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο, νομίζω δεν έχουμε το χρόνο να το ανοίξουμε το θέμα παραπάνω, γιατί λόγω της διαδικασίας και λόγω της επίθεσης, ας πούμε, μείναμε λίγο πίσω. Ο Γιώργος Οδαφούλα σημειώνει στο chat και νομίζω έχει δίκιο ένα ακριβώς διαδικαστικό, ένα θεσμικό θέμα, το ότι δεν είναι αρκετά ξεκάθαρο το πλαίσιο παραχώρησης δεδομένων του ΕΣΥ, ίσως και όχι μόνο του ΕΣΥ, σε μένα δεν είναι σαφές ούτε και το πλαίσιο παραχώρησης δεδομένων άλλων οργανισμών, ούτε τις ειδικά. Σε μένα προσωπικά δεν έχω την εμπειρία ίσως. Οπότε είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Νομίζω ότι είναι ένα από τα ζητήματα που πάει να επιλύσει το European Health Data Space. Οπότε βλέπω και τον Κώστα τον Βότη που σηκώνει το χέρι. Να σας πω πάνω σε αυτό. Όντως, ειδικά για να δώσει δεδομένα θα πρέπει ουσιαστικά το Υπουργείο Υγείας αποφασίζει. Υπεύθυνο στο εξελισσέν του Υπουργείου Υγείας. Οπότε το Υπουργείο Υγείας αποφασίζει πώς θα δώσουμε, τι δεδομένα θα δώσουμε και αν θα δώσουμε δεδομένα. Είναι πάρα πολύ καλό το ότι πάμε τώρα παράλληλα και με τις ευρωπαϊκές δράσεις, οπότε θεωρώ ότι τα θέματα θα λυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη η ΔΙΚΑ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για Ηλεκτρονική Υγεία. Περιμένουμε τώρα, ξεκινάμε να λειτουργούμε παραγωγικά σε λίγο καιρό για ανταλλαγή, για εκτέλεση συνταγής Ευρωπαίου Πολίτη στην Ελλάδα και το αντίστροφο, για την ανταλλαγή συνοπτικού ιστορικού, που στην ουσία είναι σύνοψη του ιατρικού φακέλου. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό που συμβαίνει και ότι όλα θα αναπτύσσονται παράλληλα με τα ευρωπαϊκά. Ένα άλλο πρόβλημα, και τελειώνω, θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής. Και ένα άλλο πρόβλημα για τα μεγάλα δεδομένα είναι η καταγραφή. Αυτό που πόθηκε στην αρχή. Δηλαδή, το Εθνικό Μητρό COVID, ασθενών με COVID, είχε πάρα πολύ πληροφορία. Είχε κάθε λεπτομέρεια. Αυτό που είδαμε ήταν ότι τελικά οι γιατροί δεν είχαν το χρόνο να το ενημερώσουν, αποτέλεσμα να μην ενημερώνατε όσο θα έπρεπε, στη λεπτομέρεια που θα έπρεπε. Και γενικά σε όλα τα μητρώα ασθενών, αυτό που εισπράττουμε από τους γιατρούς είναι ότι υπάρχει ανάγκη καταγραφέων στα μητρώα για να έχεις αυτή την πληροφορία διαθέσιμη. Αυτά εν ολίγης, προφανώς είναι τεράστιο το θέμα για συζήτηση. Παντελή, συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά έχει διαφωτιά μου στο τέλος. Έβαλε θέματα για ένα τριήμερο συνέδριο. Ναι. Δεν είναι θέματα για να κλείσουμε εδώ, αλλά και κυρίως είπατε, κυρία Φωτιάδη, μία μοιραία λέξη. Είπατε ότι η ΔΙΚΑ έχει την κουλτούρα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά αναφερθήκατε στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, όπου εκεί πάρα πολύ συχνά υπάρχει και ασάφεια ρόλων αρμοδιοτήτων, αλλά και πολιτικών. Ωστόσο, εγώ θα σταματήσω αυτό, λογοκρίνομαι, επειδή θα έπρεπε μάλλον να μιλήσουμε για το ίντερνετ και τις δυνατότητες του σε αυτές τις διαστάσεις και σε μια επόμενη φορά. Ιδάλλως φοβάμαι ότι υποβαθμίζουμε τη σημασία των όσων πολύ σημαντικών ακούσαμε. Συμφωνώ. Χαίρομαι πολύ που η συζήτηση δεν χωράει στο χρονικό πλαίσιο. Εννοείται ότι έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τον χρόνο, οπότε όποιος έχει άλλες υποχρεώσεις μπορεί να βγει.
Θα ήθελα να δώσω το λόγο, νομίζω ότι είναι ο Χρήστος Κοντογιώργης, που έχει σηκώσει το χέρι. Καλημέρα σε όλους, καλησπέρα πλέον. θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Νατσιάβα, τον φίλο τον Παντελή Νατσιάβα για την προτιμητική πρόσκληση και στο ΟΤΣΙ και στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Προέρχομαι από το Τμήμα Ιατρικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, από το Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος. Είμαστε μια ερευνητική ομάδα που ασχολούμαστε με την φαρμακοεπιδημιολογία τα τελευταία περίπου 8 χρόνια. Άρα λοιπόν το θέμα των μεγάλων δεδομένων, ειδικότερα σε σχέση με τα φάρμακα, αποτελεί για μας ένα κομβικό σημείο. Θεωρώ ότι μια τέτοια προσπάθεια είναι εξαιρετικά σημαντική και γι' αυτό τον ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Παντελή που μας ενέπλεξε σε αυτή την προσπάθεια. Θεωρώ ότι πρέπει όσοι ασχολούμαστε με την επεξεργασία και την ανάδειξη της σημασίας των μεγάλων δεδομένων μέσα στην ελληνική πραγματικότητα οφείλουμε να κάνουμε συντονισμένες προσπάθειες, καθώς όντως υπάρχουν πολλά τεχνικά και νομικά ζητήματα τα οποία δυστυχώς παραμένουν άλυτα ή παραμένουν ομιχλώδη ή παραμένουν στο όριο του ομιχλώδους, τέλος πάντων είναι μια δυσκολία. Εμείς είχαμε την τύχη και ατυχία ταυτόχρονα να ζητάμε δεδομένα, γιατί αλλιώς φαρμακοεπιδημιολογία χωρίς μεγάλα δεδομένα δεν νοείται, και από την ΙΔΙΚΑ είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε κάποια από αυτά τα δεδομένα με μια αργή αλλά καλή συνεργασία. Έχουμε την μεγάλη ευκαιρία να συνεργαζόμαστε με την IQVIA τα τελευταία χρόνια και να μας δίνει δεδομένα. Τώρα κάνουμε έναν αγώνα με το Υπουργείο Υγείας που πλέον διαχειρίζεται τα δεδομένα να πάρουμε κάποια δεδομένα για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας ως προς αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν είναι μια νομίζω κρίσιμη στιγμή για όλους μας να συντονίσουμε τις δυνάμεις μας και μ' άρεσε και η πρόταση του κυρίου Σταματόπουλου για τριήμερο συνέδριο. Οφείλω να ανακοινώσω σε όλους ότι εμείς θα κάνουμε ένα αντίστοιχο συνέδριο 29 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου στην Αλεξανδρούπολη με θέμα τη φαρμακοεπιδημιολογία και τη χρήση των μεγάλων δεδομένων, ειδικότερα σε σχέση με τα φάρμακα. Άρα λοιπόν είστε περισσότερο από ευπρόσδεκτοι όλοι να συνεχίσουμε την κουβέντα. Και με πολύ χαρά και εγώ προσωπικά και το εργαστήριό μας θα συντονιστεί στις ενέργειες ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν θέλω να φάω περισσότερο χρόνο να μπω αναλυτικά στις δουλειές που κάνουμε και που μπορούμε να εμπλακούμε. Αυτό θα το δούμε σταδιακά συν καιρό. Πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία. Αυτή είναι η λογική. Σήμερα είναι μια πρώτη συνάντηση έτσι, για να γνωριζόμαστε και θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον μας να κοινωνοποιήσουμε και δράσεις. Βλέπω, και ας κλείσουμε με αυτό, βλέπω τον Βαγγέλη τον Χάνδακα θέλει να κάνει ένα σχόλιο. Ευχαριστώ, Παντελή, και πάλι μου δίνεις το χρόνο να μιλήσω. Θα ήθελα, άκουσα πάρα πολλά πράγματα και για τα δεδομένα πραγματικού κόσμου, αλλά και για το σύστημα υγείας της Ελλάδας, που βλέπω ότι έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Κυρία Φωτιάδη μας είπε πάρα πολλά πράγματα, πώς έχει πώς συλλέγει τα δεδομένα και τα έχει διασυνδέσει ουσιαστικά. Θα ήθελα να ρωτήσω και να επαναφέρω λίγο έτσι το θέμα στην Όντιση και στο ΟΜΟΚ. Ποιες είναι οι προοπτικές η Ελλάδα να ακολουθήσει ένα σύστημα παράλληλο με αυτό που ακολουθεί και να διασυνδέσει, να μοντελοποιήσει τα δεδομένα της ΕΟΜΟΚ, που φαντάζομαι ήταν και σήμερα μια συνάντηση Όντιση σήμερα για να δούμε πού βρισκόμαστε σαν Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Και ποιες θα είναι οι τεχνικές δυσκολίες, γιατί φτιάχνοντας το σύστημα σε ΟΜΟΠ, επειδή το ΟΜΟΠ έχει προσφέρει πάρα πολλές τεχνικές δυνατότητες και σε επίπεδο ανάλυσης, αλλά και επεξεργασίας δεδομένων, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά πρόσβαση σε δεδομένα που έχουμε εμείς από τρίτους. Δηλαδή, μας δίνει τη δυνατότητα να τρέξουμε απλά το πρωτόκολλο και όλη την έρευνα που θέλουμε, απλά μοιράζοντας το πρωτόκολλο. Φαντάζομαι ο Παντελής ξέρει πάρα πολύ καλά τα τεχνικά αυτά. Οπότε, ποιες είναι οι προοπτικές για το σύστημα υγείας, και ίσως η κυρία Φωτιάδου μπορεί να μας απαντήσει, να υιοθετήσει ένα μοντέλο σαν το ΟΜΟ, το οποίο να μπορέσουμε ουσιαστικά να ζητήσουμε σε κάποια έρευνα, δηλαδή τρέχοντας ένα project, να μπορούμε να πάμε στην ΙΔΙΚΑ και να πούμε: έχουμε αυτό το μοντέλο, μπορείτε να το τρέξετε για μας, για να
συμμετάσχουμε όλοι μαζί σε αυτή την έρευνα και να πάμε να βρούμε κάποια, έχουμε κάποια επιστημονικά, ας πούμε, αποτελέσματα τα οποία να μπορούμε να διαμοιράσουμε, να δημοσιεύσουμε οτιδήποτε. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Κυρία Φωτιάδου, έχετε το λόγο. Ναι. Θα παρακαλούσα να είναι το τελευταίο σχόλιο. Η ατζέντα διαλύθηκε ούτως ή άλλως των πραγμάτων. Θα αναγκαστικά την κουβέντα θα τη συνεχίσουμε και άλλη φορά. Ναι. Αυτό που σκεφτώ το εξής, αν προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο μοντέλο, επειδή τώρα θα αναπτυχθεί εξ αρχής ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, ο εθνικός φάκελος, νομίζω θα πρέπει να λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Γιατί αν πάμε προς τα εκεί, είναι ευκαιρία να υπάρχει και αυτό το σχήμα στο οποίο θα μπορούν να τρέχουν διάφορες αναζητήσεις από ερευνητές, όποιον εν πάση περιπτώσει θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Θεωρώ αυτό που είπα και πριν, ότι είναι πολύ καλή συγκυρία με την έννοια ότι τρέχει το Sanctuary of Data αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα και η Δίκα συμμετέχουν σε αυτό. Οπότε θεωρώ θα λυθούν και όλα τα θέματα, τα κανονιστικά, θεσμικά, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, πώς θα παρέχονται αυτά τα δεδομένα. Προφανώς είναι σίγουρο ότι υπάρχει αναγκαιότητα να δίνονται αυτά τα δεδομένα και για αξιολογήσεις φαρμάκων και για όλα αυτά. Οπότε θα το δούμε κι εμείς αυτό το θέμα. Βέβαια, πρέπει να συμπολογίσουμε πάρα πολύ, αλλά γιατί είναι οι υποδομές, είναι τεράστιος όγκος των δεδομένων. Αλλά προφανώς, αν γίνει κάτι, θα πρέπει να συμμετέχει και η ΔΙΚΑ. Είναι πολύ σημαντικό. Και στο φάκελο, επειδή θα συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα από όλες τις πηγές, αν αυτό το εφαρμόζαμε το μοντέλο στον φάκελο, στον εθνικό φάκελο, ουσιαστικά θα είχαμε ένα πλούτο δεδομένων που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Αυτό σκέφτομαι. Αλλά θέλει περαιτέρω διερεύνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, μόνο πολύ μικρό. Ήθελα να πω ότι επειδή δραστηριοποιούμε στην Αγγλία κυρίως, θα ήθελα να σου πω ότι το σύστημα υγείας της Αγγλίας ήδη έχει αρχίσει να σκέφτεται προς την αλλαγή του συστήματος ΣΕΟΜΟΥ και πάρα πολλά. Και δηλαδή σε εθνικό επίπεδο θέλουν αυτό το μετασχηματισμό. Και έχω να σου πω ότι άλλα κράτη, όπως η Γερμανία, πλέον έχουν αποφασίσει ότι θα αποκτήσουν το όμορφο μοντέλο και είναι αυτό το οποίο προσπαθούν τώρα να περάσουν στο σύστημά τους. Γιατί έχουν δει μέσα από την ότηση και το όμορφο πόσο καλά δουλεύει και πόσο πιο εύκριστο γίνεται, πόσο πιο λειτουργικό είναι το μοντέλο και εύκριστο στο διαμοιρασμό του. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Κώστα, ο λόγος είναι σε σένα για να κλείσεις, να κάνεις και μια αποφώνηση, αν θέλεις. Η αποφώνηση είναι απλή. Τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα έρθουν ως αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου και της Επιτροπής, με τις οποίες θα υποχρεωθεί να συμμορφωθεί και η Ελλάδα. Κυρία Φωτιάδου, και εσείς και εγώ και πάρα πολλοί άλλοι αναγνωρίζουμε την αξία του αυτών των πρακτικών και αυτών των στρατηγικών, όμως η πολύ μεγάλη καθυστέρησή μας στερεί τους Έλληνες ερευνητές, το ευρύτερο οικοσύστημα των ενασχολημένων στην υγεία, αλλά κυρίως στερεί τους ασθενείς από κρίσιμη πληροφορία, συμμετέχοντας ως εθνικός εκπρόσωπος στο Horizon Europe for Health. Βλέπω τι ευκαιρίες χάνουμε, μιας και όλο το Horizon for Health είναι στην ουσία δεδομένα για την υγεία, δεν είναι κάτι άλλο. Συμμετέχοντας ως εθνικός εκπρόσωπος στο Cancer Mission, βλέπω το γεγονός ότι ακολουθούν τις λογικές αυτές και το OMOP CDM γίνεται όλο και περισσότερο το de facto μοντέλο για χώρες, άκουσα με ενδιαφέρον για τη Γερμανία, για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και για πρωτοβουλίες. Υπάρχει πολύ ψωμί, μπορούμε όλοι να δουλέψουμε. Σήμερα ήταν μια συνάντηση γνωριμίας και μόνο και νομίζω ότι θα είναι μεγάλη ευθύνη μας, μια και προσπαθούμε να συντονίσουμε την πρωτοβουλία, αλλά και μεγάλη η χαρά μας, να συναντιόμαστε με ανθρώπους σαν και εσάς και να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια bottom-up αποτελεσματική συνεισφορά σε όλα τα σημαντικά ζητήματα στα οποία αναφερθήκαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και θα ξαναβρεθούμε, ελπίζω, σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ όλους.
Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.